Μπράβο και στην ομάδα μας του μπάσκετ. Συγχαρητήρια για τον Ντάν. Συγχαρητήρια. Τα κορίτσια μας. Βέβαια, απονομή δεν έγινε και γι' αυτό δεν υπάρχει και κούπα εδώ πέρα. Μόλις γίνει απονομή, η οποία από ό,τι μαθαίνουμε θα είναι και πανηγυρική, θα είναι και την επόμενη στιγμή η κούπα εδώ πέρα. Όπως... Άλλο ένα πρωτάθλημα. Και έρχονται κι άλλα. Σε ένα παιχνίδι, Τάκη. Κι άλλες κούπες. Σε ένα παιχνίδι και σε ένα γήπεδο το... Τι γήπεδο, και αυτό είναι Στρούγκα. Αυτό πρέπει να κλείσει τη γήπεδο. Αυτό είναι το 1950. 20, τι 50. Και 50 πολλά λες. Το έχουνε, κύριε Τάκη, μήπως τρομοκρατήσουνε κανένας. Ένα μέτρο, από τις κερκίδες δεν υπάρχει πουθενά. Ένα μέτρο η εξέδρα από τη γραμμή του αράουτ. Ναι, το αράουτ, ναι. Του out. Α, ναι. Ναι, αλλά ότι για κατά out είναι από το πίσω από την μπάσκετ. Όχι, στο μπάσκετ είναι παντού. Α, είναι παντού, out, ωραία, out. Αλλά για να καταλάβει ο κόσμος... Ωραία. Που... 50-38 νίκησε ο Ολυμπιακός. Το 38 το έχετε για γούρι από ό,τι βλέπω. 38 και στους άντρες, 38 στις γυναίκες. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 4-0 νίκες, 2 στο πρωτάθλημα. Δεύτερη νίκη μέσα στο Στρούγκα σας. Δεύτερη νίκη. Δύο και, μία, και δύο στα play-off, 4 νίκες, 4-0. Αφού είμαστε αίτητοι. Ναι, για τον Παναθηναϊκό, τον μπάσκετ, αυτοί νομίζουν ότι κερδίσανε χθες. Όχι, κερδίζουν αυτοί, όπως είπε και η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, στις ανακοινώσεις, να διαβάσουμε κιόλας. Ναι, βέβαια, να διαβάσετε. Ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς συγχαίρει τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο για την κατάκτηση, σε παρένθεση, ανοίγει παρένθεση και κλείνει παρένθεση του εφετινού πρωταθλήματος ανακοινώσεων. Όταν τελειώσουν τα χρόνια το θριάβο σας, στις ανακοινώσεις και οι διοικήσεις Αλαφούζου, Μιχαλαριά φύγουν τρέχοντας, πνιγμένες στην ίδια τους τη λάσπη, το μόνο που θα γράψει για σας η ιστορία είναι ότι μικρύνατε τις ομάδες σας και παρακολουθήσατε σκυμμένοι και συντετριμένοι τις νίκες και τις κούπες του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς. Ωραία ανακοίνωση, έπρεπε τι να κάτσουμε να ασχοληθούμε, αφού η ουσία αυτό είναι, μπορούμε να... Σελίδες μπορούμε να γράφουμε, τι να... Δεν μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε να ασχοληθούμε εμείς τώρα με αυτούς. Τι να κάνουμε, Λέκη, τους έχουμε πει χίλιες φορές, ανοίγουμε τα μάτια, αυτοί δεν παίρνουν χαμπάρι. Τι να κάνουμε τώρα. Μια χαρά, είστε, το λέει και η ανακοίνωση. Κρατήσει τον Μιχαλαριά. Και τον Αλαφούζο. Σιγά μην σας πούμε εμείς ότι είναι... Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Μην τους διώξετε καθόλου. Κακώς εγώ έλεγα τις προάλλες να φύγει ο Αλαφούζος. Να μείνει. Μια χαρά είναι εμείς. Αλίμονο, ρε Τάκη μου. Εμείς θέλουμε το καλό του Ολυμπιακού πάνω απ' όλα. Τώρα με εσάς... Το αποτέλεσμα μετράει. Τα βάζεις κάτω, δεν έχουμε πει. Σίγουρα ένα πρόσκαιρο εκνευρισμό να τον έχουμε. Άμα ακούμε και κάποια περίεργα και παλαβά από όλους τους νικημένους από τον Ολυμπιακό, έτσι. Σίγουρα εκνευριζόμαστε. Πόσο να περάσει ο εκνευρισμός, πάει η κούπα στο ράφι. Άλλος εκνευρισμός, άλλη κούπα στο ράφι. Θυμάστε τίποτα από ένα εκνευρισμό που είχατε, που διαβάσατε μια ανακοίνωση για μας, φίλος του Ολυμπιακού, διαβάζοντας μια ανακοίνωση πριν 2 μήνες. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι, σίγουρα και τότε εκνευρίστηκα. Λέω, κοίτα να δεις τι γράφουν, πού πάει ο κόσμος και τότε... Και ψέματα. Ναι, επειδή είναι ψέματα εκνευρίζεις. Άμα είναι αλήθεια, εκνευρίζεσαι. Λες την αλήθεια, λένε, όπως και από εμάς εδώ πέρα, πολλοί δεν εκνευρίζονται. Τους λέμε για την ομάδα τους. Σου λέει την αλήθεια λένε. Καλά μας τα λένε. Κάποιοι άλλοι που τσατίζονται, λέει τι είναι αυτά που λέτε και μετά από 6 μήνες, maximum, τα λένε οι ίδιοι. Και υπομορφή ανακοινώσεων. Στις δικές των ομάδων τους. Ναι. Τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, έπαιξε σε ένα γήπεδο το οποίο το χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη ομάδα, όπως και το γήπεδο της Κυψέλης, για να παίρνει τα παιχνίδια
στο Αντάρκτικο. Με έκανα τσαμπουκά, μήπως φοβηθεί κανείς, δεν φοβάται κανείς. Και όταν πρόκειται, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ομάδες του Ολυμπιακού, τότε είναι που δεν φοβάται κανείς και καμία, έτσι. Ίσα-ίσα πορώνονται περισσότερο. Βλέποντας εσάς τους Τρασίδηλους, την ντροπή των οπαδών δεν λέγεται. Ο οπαδός, υπάρχει μια διοντολογία, δεν την πέφτει σε γυναίκες, έτσι. Δεν είστε καν η ντροπή ούτε του ανδρικού φίλου. Έτσι, μην πάμε τώρα περισσότερο. Πόσο μάλλον και τον οπαδό. Να πούμε για το γήπεδο εκεί πρώτα. Ναι, για αυτό το γήπεδο που λέγαμε. Για το γήπεδο, ότι αυτό το γήπεδο, γιατί κάτι γράφει ανακοίνωση, ο Ολυμπιακός του Γλυφαρά έχει 2.500 παίρνει το γήπεδο. Και όχι, λέγαμε πρώτα, θα το πάμε εκεί πέρα. Λέγαμε πρώτα ότι. Το άκουσα το λέγαμε. Και αυτοί λένε ότι και καλά το γήπεδο μας είναι εντάξει, λέει μια χαρά. Ναι, γι' αυτό το χρησιμοποιείτε. Μήπως πάρετε καλά το γήπεδο στο Αντάρκτικο. Δεν υπάρχει το γήπεδο. Ναι. Δεν υπάρχει η οροφή που λέει και η οροφή αυτό που λέτε εσείς που ισχυρίζεστε ότι είναι κοντό. Ισχύει, δεν μπορεί να γίνει αγώνας βόλεϊ, αλλά και χρησιμοποιείται και στην Κυψέλη. Πάμε στην Γλυφάδα αυτό που μου λέει η ανακοίνωση ότι είσαστε στην Γλυφάδα, ότι εμείς το γεμίσαμε. Και γεμίσαμε. Και γεμίσαμε. 600 άτομα. 600 άτομα. Και πάνω ήταν άδεια. Τα 6.400. Και η Γλυφάδα χωράει 2.300 και είμαστε 1.000 άτομα. 2.500 άμα βάλεις και τα ξύλινα. Ναι, μπράβο. 2.500. Εντάξει. Και άτομα ήταν. Και είμαστε 1.000 άτομα. Ναι. Και εσύ. Τώρα. Όχι. Και εσύ και την Κυψέλη. Και εσείς γιατί φύγατε από την Γλυφάδα. Και εμάς δεν είναι η γειτονιά μας. Ναι, Γλυφάδα, έτσι. Εσείς φύγατε από την Γλυφάδα. Άλλο τώρα να φύγεις από την γειτονιά σου εκεί που λέτε ότι είναι η έδρα σας και τέτοια. Οι γειτονιές σας τέλος πάντων και να πάτε με το πόδι και άλλο να πας στην Γλυφάδα. Μη συγκρίνουμε άλλο μια πράγματα. Στην Γλυφάδα πάλι... φύγανε. Πρώτα και δείτε θα πηγαίνουν 2.500 με αυτό το χάλι που έχουν οι ομάδες τους, ναι. Του Εραστέχνη, ή γιατί δεν έχετε λεφτά να πληρώσετε. Ένα από τα δύο. Όλα μαζί είναι. Και τα δύο. Όλα μαζί και επειδή δεν μπορούσαν. Στο Κυψέλη τι είναι αυτό το κήπεδο εκεί, 300 άτομα. Πάλι τα ίδια, πάλι τραμποκισμούς κάνετε σε γυναίκες. Δίπλα να είναι να φτύνουμε και να κάνουμε, μωρέ, και μετά με κανένα κέρμα. Πετάξατε κάτι μπουκάλια μέσα, κάτι κοακόλες, κάτι λιθιότητες. Στις γυναίκες. Ωραία. Και λέτε ένα σύνθημα, βγάλετε έξω τις πουτάνες. Ναι, και μετά από τρία λεπτά. Και μετά από τρία λεπτά βγήκατε εσείς έξω. Για σας το είπατε. Για ποιους το είπατε. Για σας το είπατε. Γιατί σκέφτεστε μεγαλοφόνος. Και είναι και μεγάλη εβδομάδα και θέλω να βρίσω. Αλλά. Δεν βρίσαμε. Δεν βρίσαμε. Μεταφέραμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα και τις λέξεις και τις κουβέντες που λέτε. Ναι, και τις λέξεις. Λέγατε αυτή τη λέξη. Και μετά βγήκατε εσείς. Τι καταλάβετε. Σε τρία λεπτά βγήκατε εσείς. Τι καταλάβετε. Μπορούσατε να βγαίνετε χωρίς και χωρίς σύνθημα. Πάλι το ίδιο θα ήσασταν. Ναι. Μέρες που είναι. Ήταν ανάγκη να το διατυμπανίζετε. Λοιπόν. Αυτός ο πρόεδρος που έχετε, είδατε που σας έχει καταντήσει και του ποδοσφαίρου και αυτόν που έχετε. Τι σας ενοχλεί τώρα εσάς στον Ολυμπιακό. Τι τους ενοχλεί. Ναι, για πάμε. Τι τους ενοχλεί. Τι τους ενοχλεί. Δεν τους ενοχλεί. Δεν τους ενοχλεί στον Ολυμπιακό, ναι. Τάκη μου. Τους ενοχλεί στον Παναθηναϊκό. Τους ενοχλεί που έχουν 300 μέλη τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει 60.000. Κάνατε κι εσείς αυτή. Κάνατε. Επιχειρήσατε κι εσείς να κάνετε 60.000, 80% όπως λέγατε θα μας. Όχι, να κάνετε, ναι, τα ίδια. Και φτάσατε 300 μέλη. Και ο Ολυμπιακός έχει 60.000 μέλη. Και δεν έχει μέλη 60.000 και δεν είναι μόνο από τη Θηρία 7. Είναι από όλους τους Ολυμπιακούς. Όλοι στο φίλο του κόσμου. Όχι, για μένα όλοι παντού είναι. Ναι, άλλο. Η Θηρία 7 μπήκε μπροστινή στα τρία πρώτα χρόνια. Στα πρώτα χρόνια μπήκε, βέβαια. Όπως ο κύριος χορηγός του Ολυμπιακού είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού, του Εραστέχνη Ολυμπιακού, είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού και ο κύριος Μαρινάκης. Για να ξέρετε. Εσάς ποιος είναι. 300 μαζευτήκατε και ούτε βοηθάει ο Αλαφούζος τον Εραστέχνη και έχετε μείνει εκεί που έχετε μείνει, 6 χρόνια Ολυμπιακός περίπου, 6 χρόνια, 50 τίτλους και εσείς δεν έχετε έναν. Γύρω στις 55 ανακοινώσεις πρέπει να έχουμε. Ναι. Και για να είμαι δίκαιος, γιατί έλεγα δεν έχετε κανένα ναι στο βόλεϊ και στο πόλο. Ένα πήρατε στο μπάσκετ το γυναικό το 13 ή 14 ρυθμό. Αυτό. 50 και εγώ και εσύ ένα.
Και φτιάξαμε και ομάδα μπάσκετ, Ολυμπιακός λέγεται, και θα δείτε τι θα πάτε από εδώ και πέρα. Και κοιτάξτε και τις μεταγραφές. Πρώτη μας χρονιά, ήταν το double A. Ναι. Κοιτάξτε τις μεταγραφές του Ολυμπιακού στο γυναικείο μπάσκετ που θα γίνει σε λίγο καιρό. Και όλα αυτά, έτσι. Δεν είναι μόνο χάρη στον κόσμο, βέβαια βοηθάει ο κόσμος, 60.000 μέλη. Ο Μαρινάκης βοηθάει και μπράβο του και είναι Ολυμπιακός και έτσι. Και είναι και ο Κουντούρης. Αυτός είναι ένα άτομο, θύρα 7, ο παδός του Ολυμπιακού που κάνει έργο. Το ανοίγουνε μαγαζιά και σουβλατζίδικα. Κάνει έργο. Κοιτάξτε εσείς τα δικά σας τα χάλια. Και βρίζετε ό,τι βρίζετε. Θες να σου πω. Ναι. Ωραία, να σου πω το αντίστοιχο. Διαμαρτυρόταν ερασιτεχνική ΑΕΚ. Λέει, τι μου, γιατί οι αθλητές κάνανε κάποια απεργία και λέει, δεν κατεβαίνουμε και τέτοια. Και λέει, εμείς τι να σας δώσουμε, αφού δεν μας αποδίδει το ποσοστό, το 10% επί των εισιτηρίων η ΠΑΕ. Προς τη μάνα ΑΕΚ, άμα τους ακούσεις, ζήτες άλλοι αυτοί, άμα τους ακούσεις, η μάνα ΑΕΚ, η μάνα... Το μάνα έχει κι άλλη ομοιοκαταληξία, έτσι. Σύμφωνα με το σύνθημα που λέγαμε προηγουμένως, τη μάνα, ρε, τη μάνα την έχει στα ουράνια, την έχει κόρα στο κεφάλι σου, δεν την έχει στη λιγούρα να συζητάει ένα ξεροκόμματο, η μάνα, ακουμάνα, για όλους έχει η ζωή, εκτός από εμάς. Ψεύτες. Λοιπόν, άλλη τώρα, α, και αυτά, τι ήθελα να πω, Τάκη μου. Βλέπεις τώρα εδώ πέρα, δεν το συζητάμε, ότι και η ομάδα μπάσκετ πλέον τώρα μόνο για Ευρώπη θα ενισχυθεί, ναι. Στο γυναικείο μπάσκετ, όπως και τα κορίτσια μας στο πόλο, τα οποία μπορεί να πήγανε καλά. Δεν πήγανε καλά, υπάρχει με κάποιοι λόγοι. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Ολυμπιακός στο πόλο, στο γυναικείο πόλο προχθές στην Ισπανία, είναι, εγώ όχι το περίμενα, δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής, αλλά φάνηκε η κούραση των 7 παίκτριών του Ολυμπιακού στην Εθνική Ελλάδος. Γιατί είχαμε και αλλού. Και είχαμε και άλλες 3 σε εθνικές άλλες ομάδες. Ναι. Και για τον Ολυμπιακό. Ναι, για τον Ολυμπιακό. Και φάνηκε, προ Ολυμπιακό παίζανε. Και φάνηκε στεναχώρια των παίκτριων, των κοριτσιών, γιατί δεν η απογοήτευση που δεν πήγαν στην Βραζιλία. Γιατί να πούμε. Δεν μπορεί να κερδίσει τα 3 ακόμα πόσα κερδάγαμε. Όχι. Για να καταλάβει κάποιο. Ναι, πες τώρα. Γιατί εγώ στεναχωρήθηκα πολύ. Αλλά δεν είναι αυτή η αξία των παιχτών του Ολυμπιακού. Δεν είναι. Και καταρχήν, για να ξεκινήσουμε, αυτό είναι μόνο η αρχή. Δεν είναι το τέλος. Έτσι είναι μια ομάδα η οποία έχει μόνο μέλλον μπροστά τη. Σίγουρα. Είναι η Εθνική Ελλάδος και ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι η αξία των παιχτών, αυτό θέλω να πω. Από εκεί και πέρα, η λάμψη, ειδικά στο γυναικείο πόλο, να ξέρετε ότι είναι στις εθνικές ομάδες. Ως προς τα πρωταθλήματα, δηλαδή δείτε. Με τη Βουλιαγμένη παίζουμε. Όχι, ναι, καλά το είπες. 7 αγώνες παίζουμε. 7 αγώνες. 7 εντός, 7 εκτός. Εκτός. Η λάμψη και τα κορίτσια του Ολυμπιακού και τη της κάθε ομάδας. Που είναι, έχουμε τις πιο πολλές στην εθνική ομάδα, έχουν το μυαλό τους στην εθνική ομάδα, εκεί είναι η λάμψη. Το Champions League εκείνη... τους είναι οι εθνικές ομάδες. Έτσι. Όταν παίζουν εκεί είναι οι... υπάρχει και τα για να τελειώσω για την Ισπανία, η στεναχώρια των παίκτριών μας ήταν αυτός ο λόγος. Που πάλι νικάγαμε, αλλά ξαφνική βγήκε η κούραση, εγώ πιστεύω. Βγήκε η κούραση, ναι. Και η κολοφαρδία της άλλης ομάδας, να το πω, γιατί άσημα και έχασε ένα γκολ. Που δεν το χάνει ποτέ. Αθλητισμός είναι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Αθλητισμός είναι. Την μια άλλη φορά το βάζω. Πάντως, με λίγα λόγια, ο Ολυμπιακός του πόλου στο γυναικείο ήταν στο τελικό. Στο Final Four. Στο Final Four. Τα δικά σας αθλήματα πού είναι. Όχι, θέλω που να πω. Δεν πληρώνει τους άλλο θέλω να πω. Ότι βλέπουμε τόσες ομάδες άξιες του Ολυμπιακού και τόσα τμήματα και είμαστε τσιγκάνοι παντού. Ο Ολυμπιακός, ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός της Ελλάδος που φέρνει επιτυχίες στη χώρα συνέχεια σε οποιαδήποτε περίοδο, είτε κρίσης, είτε ευρωστίας, είτε οτιδήποτε, έτσι. Και δεν υπάρχει, δεν έχει γήπεδο, τίποτα. Στο μπάσκετ τσιγκάνι, στο μπάσκετ γυναικών τσιγκάνι, ένα κολυμπητήριο δεν υπάρχει στον Πειραιά
τρύπια από πάνω, τσίγκι και τέτοια να παίζουν πρωταθλητές. Έχουν πρωταθλητές Ευρώπη. Ρε Σιράκη, του ΠΑΟΚ το γήπεδο. Το πάμε και στο ΠΑΟΚ το γήπεδο. Πάμε και στο ΠΑΟΚ το γήπεδο. Δωρεά του κράτους και του Βενιζέλου. Ένα λεπτό, πάμε. Και του Χατζόπουλου. Εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Και έχουν όλοι οι άλλοι, ο κάθε πικραμένος, ο κάθε τράκας, ο κάθε φοροφυγάς, ο κάθε καταχραστής του δημοσίου, παύλα, η κάθε ομάδα που τα διοικήσει τη, να το πούμε έτσι, γι' αυτό εννοώ, έχουν γίνει όλοι με γήπεδο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, για να σας δώσω να καταλάβετε, έχει γήπεδο κλειστό που στεγάζει όλα τα τμήματα του ερασιτέχνης, που δεν πληρώνει ούτε καν τους υπαλλήλους. Δηλαδή, μόνο ωφέλη, κόστος μηδέν. Το κράτος βέβαια, η ομάδα του κράτους είναι Ολυμπιακός, κατά τα λεγόμενά τους, πάντα των ψευτών, έτσι. Κόστος μηδέν, ούτε τους υπαλλήλους, δηλαδή, τι είναι ο υπάλληλος, πώς είναι, 10 υπαλλήλοι. Καθαρίστριες, τι είναι, οι συντηρητές, αυτά. Τις πληρώνει το κράτος, εγώ και εσύ πληρώνουμε να έχει ο ΠΑΟΚ το δικό του γήπεδο, το παλατάκι, μας έχει φέρει τόσες επιτυχίες. Και τιμάει και την Ελλάδα με τις συμπεριφορές του, εντάξει, και το ήθος τους πάνω απ' όλα, έτσι. Αυτοί επιβραβεύονται στην Ελλάδα. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει τίποτα, ούτε καν το Καραϊσκάκι, με νίκη το έχουμε. Γήπεδα έχουν όλοι, την Περιβόλα, τη Λεωφόρο θέλουν και ανακαινήσεις. Σε αυτό που έχουν καταπατήσει θέλουν ανακαινήσεις. Οι άλλοι θέλουν να τους φτιάξει γήπεδο η Δούρου, που από το Δούρου όλα, τέτοια πάνω απ' όλα, έγινε αγαπημένη Δούρου, έτσι. Όλοι θέλουν γήπεδα, όλοι θέλουν επιχορηγήσεις, να φτιάξουν Σουήδες και τέτοια, Ολυμπιακός τίποτα. Τόσα χρόνια που ήταν ο Ολυμπιακός Τσιγκάνος, δεν είχε πονέσει κανείς να ενδιαφερθεί, να δούμε έτσι ένα ζήλιο, να πει κάποιος, ρε παιδί μου, εδώ ο Ολυμπιακός, ο μεγαλύτερος σύλλογος, επιτρέπεται να μην έχει γήπεδο, όχι, να πληρώνεις. Και όλα αυτά τα χρόνια που πληρώναμε το Καραϊσκάκι και το πληρώνουμε ακόμα, άλλα τρία γήπεδα μπορούσαμε να κάνουμε και 6 διόκτητα. Εντάξει, έχουμε... Το κακό έχει παραγίνει με αυτά τα θέματα. Έτσι, εμείς, να ξέρετε... Του γηπέδου. Γιατί πολλοί μας λένε, γιατί δεν αντιδράτε, δεν κάνουμε... Σίγουρα μας συμφέρει αυτό το χάλι που έχουμε. Δηλαδή, μας συμφέρει να έχει... Και πολλά τους έχουμε πει, και τους έχουμε ανοίξει πολλές φορές τα μάτια. Πει, έτσι. Σας είπαμε, κάντε αυτό, κάντε τίποτα. Καθίστε εκεί. Μην τυχόν και διώξετε τον Μιχαλαδιά και τον Αλαφούζο. Και τον Σαβίδη. Και τον Σαββίδη και τον Τσανίδη. Ναι. Όλους, να κρατήσετε εκεί. Να τους κρατήσετε. Και θα δείτε πόσα κύπελα θα έχει ο Ολυμπιακός και τι θα έχετε εσείς. Βλέπω να καίτε, για το χαρτί των ανακοινώσεων που θα βγάζετε, ναι, να μην φτάνει ούτε ο Αμαζόνιος από ξύλα. Καμία ομάδα του Παναθηναϊκού στον ερασιτέχνη, εκεί, ναι, δεν παίζει στην Ευρώπη. Τι Ευρώπη δεν τα έχει. Όχι, δεν μπορούσαν να πούνε. Εδώ στρίβει. Στρίβει τι. Ο λόγος ποιος είναι. Ρε. Να μην πληρώνονται οι παίκτες. Ναι, πες το αυτό και από και ένα άλλο που μου ήρθε. Οι παίκτες και τα ταξίδια που θα πηγαίνουν οι ομάδες τους έξω. Εδώ έχω. Ρε έχετε αναρωτηθεί. Ρε πρωταθλητές παντοτινοί. Ναι. Ένα λεπτό. Και Ευρωπαίοι που λέγατε Ευρώπη. Παρατινάικο. Παρατινά... Τα βλέπετε τα χάλια. Ζέμα, ρε με στην ψευτιά. Ρε παντοτινοί οι πρωταθλητές του Βόλου. Ο Ολυμπιακός πριν 5 χρόνια ξεκίνησε και με 6 εκατομμύρια χρέος. Και με τη βοήθεια των 60.000 ευρώ του Μαρινάκη και μπράβο του και του Προέδρου του Ερασιτέχνη, είδατε που είναι Ολυμπιακός. Ένα σου πω. Είδατε που είναι Ολυμπιακός. Ξεφτελιστήκατε σε ανακοινώσεις. Το ξέρουν αυτό, το ξέρουν αυτό. Το άλλο που κάνετε, το καινούργιο, ρε, πρωταθλητές παντοτινοί, το στρίβιν δια του ημιτελικού, τι είναι αυτό, ρε. Στρίβιν δια του ημιτελικού, που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας. Άλλο του Αραβώνα, ήταν παλιά. Το διάβασα από τον Κώστα, το... Ναι, η συνέχεια. Από τα σφαγιά το έχει, είναι δικό του. Στρίβιν δια του ημιτελικού, είναι καινούργιος όρος. Δηλαδή είναι να παίξουμε από τον, με τον Ολυμπιακό να φάμε καμιά κοσαριά γκολ στο πόλο ή να φάμε τίποτα έτσι. Λέω, πάλι παίζουμε το εθνικό. Να παίξουμε βόλιο γυναικό, να χάσουμε πάλι 3-0. Παίζουμε να Σαντορίνη. Να Σαντορίνη και να χάσουμε Σαντορίνη μια χαρά τώρα. Τι θα κάνετε ζημιά, έτσι. Αλλά ο τίτλος. Πρωταθλητές όλα τα σπορ παντοτινή. Οι άλλοι πάλι, άλλοι μάγκες από πάνω. Οι κότες του Βόρα δεν υπάρχει τώρα η μεγαλύτερη κοιλίδα στην ιστορία τους.
Δηλαδή, εδώ τσακώθηκε ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Ο Δαβίδ πήγε σύμφωνα με την παλιά διαθήκη με τον Γολιάθ. Λέει και τι έγινε. Προκειμένου να ξεφτυλίσει, το αμαλώσω. Ρε εσείς, δεν γίνεται αυτό. Να φοβάστε το μισιγά που θα φάτε και να μην πατάτε. Και κατά τ' άλλα, να είμαστε όλοι μαγιά και θα. Και τη μία μέρα θα πάω να τους τιμωρήσω και μετά την άλλη μέρα μίλησα με ένα μπεκρί σε ένα καπηλιό και μου είπε όχι, την αυτάρε. Ρε δεν έχετε σωτηρία, θα το παίρνει ο Ολυμπιακός για 200 χρόνια συνέχεια με οποιοδήποτε πρόεδρο. Όχι με τον Μαρινάκη που έχουμε τώρα και με τους άλλους. Στην γιορτή του ΠΑΟΚ που λέει ο Άκης τώρα, έκανε για τα 90 χρόνια ο Σαββίδης. Άδεια η αίθουσα. Είχαν φύγει, ήταν να γίνει στις 8, άρχισε στις 11.30 ώρα. Ούτε ξέρετε, τέλος πάντων, δεν με νοιάζει. Καλά, μην το διχώρει και το διώξετε. Λοιπόν, λέει βγαίνει ο Σαββίδης ο Ιβάη και λέει θα πάμε στο Καρασκάκι και θα τους τιμωρήσω. Και μετά από 3 μέρες... Είναι και μεγάλη εβδομάδα με τις τιμωρίες. Ρε η Κολοτούμπα βγήκε από την Τούμπα. Ρε τι Κολοτούμπα, αυτό τα... Δηλαδή και τι, α, και, κάτσε να πούμε και για τους βαθμούς. Άμα ξεκινούσαμε του χρόνου, θα ξεκινούσαμε όλα από μηδέν. Τώρα ξεκινάτε με μείον πέντε. Μείον τρεις με μείον πέντε. Τρεις, πέντε. Κρατήστε και τους πέντε. Μην δεν το δένετε τους τρεις. Κρατήστε και τους μείον πέντε. Έτσι μες στο μυαλό σας. Δέκα συνδέσμοι ήταν αξιωματικοί και σας το ξαναλέμε. Και μετά βγήκαν 17 και ήταν 27. Και σας το ξαναλέμε. Μέσα. Τι φοβηθήκατε από την πέντε που θα τρώγατε. Είναι αυτό μαγιά, αυτό είναι η μαγιά του ΠΑΟΚ. Σε δύο παιχνίδια, σας νικάγαμε εκεί πέρα 2-0, στην Τούμπα, 0-3. Πήγε στα χαρτιά. Δεν θέλατε. Από πότε... Στο Καρισκάκι πάλι. 3-0 πρώτο Ολυμπιακό. Τα ξέρετε τα πρώτα. Έχετε ξεφτυλίσει. Τα ξέρω, άλλο να πάμε στο θεωρητικό. Το ξέρω, ένα λεπτό. Από πότε ο Ριψάσπης, ο δηλός, ο Ριψάσπης είναι παλικάρι. Από πότε, πείτε μας ρε. Από πότε ρε κότες, κοκοκοκοκοκο. Από πότε η κότα βαφτίζεται παλικάρι. Δηλαδή, άμα μαζευτούν πέντε δημοσιογράφοι, η κότα γίνεται παλικάρι, δεν γίνεται ρε. Το παλικάρι είναι όποιος πάει και μάχεται, όπως λέτε εσείς μαχητές, τι μαχητές του κόλλου. Έτσι, είναι η μεγαλύτερη ντροπή, είναι κοιλίδα στην ιστορία σας. Εμάς αν υπήρχε τέτοιο, όχι να το επιβάλλουμε οι οπαδοί, να μην πάει η ομάδα μας, οποιαδήποτε ομάδα μας, στον πόλεμο, όμως στην κυγκόλαση να πάει. Να επιβάλλουμε εμείς οι οπαδοί. Ή να τολμήσει να βρεθεί πρόεδρος να πει δεν θέλω την ομάδα στο οποιοδήποτε γήπεδο, θα έχει φύγει την ίδια ώρα. Και είναι το DNA σας αυτό που είπατε οι οπαδοί στον άλλο, στον άσχετο, μην πάτε. Λοιπόν, δεν είναι τροπή, δεν περιποιεί η τιμή, είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα της ιστορίας σας. Δεν βρέχει, σας στείλουνε, να το ξέρετε και θα σας στείλουνε για όλη την υπόλοιπη ιστορία σας. Όσο μικρή και να είναι, γιατί με αυτά τα μυαλά που κουβαλάτε, δεν σας βλέπω να έχετε και πολύ μέλλον. Εμείς τώρα από τη μεριά μας, που πολλοί κόσμος λέει γιατί δεν αντιδρούμε. Είναι ευνόητη, λέει ο κύριε Μάγκης. Εμείς δεν έχουμε επιθετικότητα με κανένα. Αυτή τη δουλειά μας κάνουν. Άμα τους καταλάβετε κάτι, άμα τα βάλετε κάτω, τη δουλειά μας κάνουν. Κοιτάξτε την τροπεοθήκη του καθενός. Και κοιτάξτε και ελάτε στον Ερασιτέχνη, ελάτε στην ΚΑΕ, ελάτε στην ΠΑΕ, ελάτε όπου θέλετε. Να δείτε τα τρόπαια. Ελάτε στο μουσείο, τη δουλειά μας κάνω. Εμείς επιθετικότητα έχουμε εναντίον του κράτους. Του κράτους, όχι την έννοια σαν κράτους, του κράτους που δεν διρεί την ισονομία. Που για το κράτος που η συγκεκριμένη κυβέρνηση π.χ. αναρωτιέται ο κόσμος του Ολυμπιακού. Σου λέει τι έχει κάνει ρε Ολυμπιακός. Τίποτα ρε Μάγκες, δεν έχει κάνει ο Ολυμπιακός τίποτα. Απλά υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις σκοτωμένες που είναι να τις πάρουν μπιρ μπαρά κάποιοι Τούρκοι και βάζουν το Σαββίδι και τις παίρνει και για να του χαϊδεύουν τα αυτιά του Σαββίδι ότι και καλά να μην αντιδρά, τιμωρούν τον Ολυμπιακό. Με τη νομίζοντας η πτωχή το πνεύματι, αυτοί που μας κυβερνάνε, ότι έχουν το μικρότερο πολιτικό κόστος, χωρίς να ξέρουν ότι είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος που μπορεί να υπάρξει αν κάποιος πολεμήσει άδικα τον Ολυμπιακό ή
Ξηγηθεί μπαμπέσικα στους φιλάθλους του. Ξέρουμε όλοι τι γίνεται. Όλοι τα ξέρουμε. Και ο υπουργός τα ξέρει και αυτοί που βγάζουν τις ανακοινώσεις τα ξέρει. Αλλά κυρίως τα ξέρουν και αυτοί που αδικούνται. Χωρίς να φταίνε. Έτσι και είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός. Θέλετε ρε, να μας... έχετε φτάσει στο έσχατο σημείο να μας αφήνετε να χαρούμε. Δηλαδή, σου κόβω τη χαρά. Δηλαδή, έχει μια κωμωδία. Πας σε ένα σινεμά, ρε παιδί μου. Και είναι τα παιδάκια και βλέπουν μια κωμωδία. Θα πάει ο Κοντονής να τους κατεβάσει το φως. Να μην γελάσουνε. Αυτό το πράγμα κάνετε. Αυτό το πράγμα κάνει η κυβέρνηση για να χαϊδέψει αυτιά συγκεκριμένο. Αυτό το πράγμα θα το πληρώσει η κάθε κυβέρνηση, όπως θα την πληρώσει. Με τον τρόπο μας, αλίμονο. Γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε καμία επιθετικότητα εναντίον καμιάς ομάδας. Η κάθε ομάδα την αφήνουμε στο χάλι της. Έτσι. Από εκεί και πέρα η δουλειά της κυβέρνησης είναι να τιμωρεί τους εγκληματίες, να τιμωρεί τους κουλιγκάνους και να τιμωρεί τους πραγματικούς. Να αποδίδει δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Όχι τη δικαιοσύνη του Κοντονή. Τη δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη. Σαν τέταρτη εξουσία που είναι τη δικαιοσύνη. Εμείς δεν έχουμε αφισβητήσει καμιά απόφαση της δικαιοσύνης. Όλες τις αποφάσεις τις πολιτικές όπως αφισβητούμε. Δικαιοσύνης και δικαστή δεν έχουμε, αφισβητήσει. Μέρες που είναι. Έτσι. Συνεχίστε έτσι. Βγάλετε τα ανακοινώσεις. Φρικοδικείτε να μην κατεβαίνετε στα γήπεδα. Οι άλλοι αετζίδες που είναι διαφορετικό να είναι ΑΕΚ μου βγάζανε πανό να μην γίνει το γήπεδο, το κύπελο. Γιατί άλλο εκεί, άλλη τιμωρία από εκεί. Ρε τι τιμωρία έχει πέσει ρε τάγι, δεν μας έχει μείνει σταγόνα από τους τιμωρούς. Έχουμε αφυδατωθεί από τους τιμωρούς τους πολλούς που έχουν πέσει στην πλώρη μας. Τι τιμωρία έχει πέσει. Και τους τα λένε και οι παίκτες, τους τα λένε οι προπονητές που φεύγουν. Για πέστε για τον Πογκέτ. Εγώ να πω, βγαίνει ο Πογκέτ τώρα σήμερα πάλι σε μια εφημερίδα. Όχι, βγαίνει σε μια εφημερίδα και τι λέει. Λέει πάμε και μιλάω και αυτοί θέλανε να μου δώσουν. Μου δίνανε τρεις και τέσσερις φορές κάτω από το μπάτζετ του Παναθηναϊκού. Και του Παναθηναϊκού. Τον Ολυμπιακό δεν τον ανέφερε καθόλου. Δηλαδή φανταστείτε. Κοιτάξτε, εσείς οι Αγγλίδες έχετε απεδράσει τώρα το καλοκαίρι. Εκεί που θα θέλετε μεταγραφές για τίτλο. Εκεί ήταν το καλοκαίρι. Πήρατε και το χαρτί για το γήπεδο το 18. Τι σκύπνα. Ναι, όχι, καθίστε. Θα πάτε καλά. Ρε, μην τυχόν και φύγει κανείς από αυτό. Δουλεύουνε οι σκάουτε. Ρε, καθίστε εκεί, ρε. Τόσο καιρό έκανα και εγώ τη μαλακία και έλεγα να φύγει. Ρε, καθίστε εκεί, ρε. Καθίστε μέσα στη λάσπη. Που είναι. Θα έρθει επάνω σας αυτή η λάσπη. Και τα δικαστήρια θα γίνουνε. Δουλεύει το κόμμα σκάουτε. Και, και πολλές μηνύσεις και πολλά εξώδικα θα έχουμε. Πολλά θα έχουμε. Καθίστε να παίρνετε τα χατζηλίκια πέρα από τους πρόεδρους σας και αφήστε τον Ολυμπιακό εκεί πέρα που είναι. Γιατί ο Ολυμπιακός, ο κάθε οπαδός, το μόνο που κάνει είναι να βοηθάει την ομάδα του. Είτε με το πενηντάρικο, είτε με το δεκάρικο, είτε και με το εικοσάρικο, είτε και με το διαρχίας, ναι. Είτε όποτε έχει να πάει στο γήπεδο. Και ηθικά και υλικά και παντού, πάντα. Και με την ψήφο του να τιμωρεί ή να επιβραβεύει το δίκαιο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κανέναν, ναι, για να είμαστε κι εμείς δίκαιοι. Μου φαίνεται πρέπει να κάνουμε κανένα ακόμα δικό μας. Να τελειώνουμε. Με αυτό έτσι όπως το πάτε, μην αγανακτήσουμε και πολύ αυτό που τους αγγλίζω. Κάτσε, κάτι με διάβασα και πριν. Κάτι επεισόδια γίνανε στην Αγγλία. Α, και στη Γαλλία. Έλα, γίνανε. Εκεί δεν είναι Ολυμπιακό. Εκεί παίζει Ολυμπιακός. Στη Γαλλία, στη Γερμανία. Everton Manchester, σκοτωθήκαν απ' έξω. Στου σταθμού των τρένων έξω. Ολυμπιακός. Δεν έγινε καμιά διακοπή. Ολυμπιακό θέλει. Κυπέλλου, τελικό κυπέλλου. Δεν θα γίνει. Θα πάει με κόσμο όμω εκεί. Όμως. Ναι, όλα καλά. Εκεί θα πάνε. Ναι, όχι. Αλλά εκεί υπάρχει νόμο. Εκεί άκουρα. Εκεί παίζει κανένα Ολυμπιακό και έχει την επεισόδια. Δεν παίζει εκεί. Εκεί υπάρχει νόμο. Στη Γαλλία η Παρή έπεσε με την. Με ποια έπεσε, Φλόρ. Με τη Λίν. Σκοτωθήκαν στο ξύλο. Έπεσε και Ολυμπιακό εκεί. Όχι. Όχι, αλλά. Αλλά εσείς που κάνετε τα παιδιά κάτι δημοσιογράφοι, δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, δεν θα τους ρίξουμε στον κουβά. Υπάρχουν και καλοί δημοσιογράφοι. Εσείς που είσαι που σπηλώνετε τον Ολυμπιακό, σε όλα τα αθλήματα, σε όλο ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός, δεν δείχνετε ποτέ το καλό του Ολυμπιακού, ούτε τα 80.000 γεύματα, ούτε εδώ δεν δείχνουν τα πρωταθλήματα, ούτε τα 2 εκατομμύρια που δίνει στη Γιούνιση, ούτε τα 50.000 εμβόλια που κάνουν τα παιδάκια. Τίποτα από αυτά.
Τίποτα. Ρε πήγαν πρωτάθλημα στα βόλια και το κάνανε καρκάρα. Πρωτάθλημα βόλια γυναικών, καρκάρα. Ναι, ναι, τι να πούνε τώρα, δηλαδή ω μη γεννούμε. Μπράβο, ρε, αυτή είναι η δημοσιογραφία. Ό,τι αναδεικνύετε εσεί. Δηλαδή που παίζουν οι κοπέλε όλο το χειμώνα και το φθινόπωρο. Που τι κοιτάνε μέσα έξω τα σωματεία. Που σα έχουν οι άλλε οι δικέ σα που τι έχουν κάνει έτσι, δεν υπάρχουν αυτέ πουθενά. Εντάξει, τον κόπο των πρωταθλητριών δεν το σέβεστε. Τον κόπο των άλλων παιχτριών, των άλλων ομάδων. Πού έστω αγωνιστήκανε. Δεν το σέβεστε. Δηλαδή δεν υπάρχει άθλημα. Ω μη γεννόμενο. Τι στρουδοκαμιλισμό είναι αυτό. Ό,τι δηλαδή αναδεικνύεται αυτό είναι. Θα σα πούμε εμεί ποιο είναι. Βγάλετε καμιά ανακοίνωση ακόμα. Και το βρωμερό και από ανακοινώσει. Γιατί αναφέρθηκε και κάτι μα στι ανακοινώσει Παναγίου. Και αυτά τα συνδύματα. Τον ένα τον έχετε βγάλει. Το Μαρινάκι συγκεκριμένα, μέσα ψέματα και στη λάσπη που πετάτε, έμπορο ναρκωτικών. Ναι. Θα δείτε τα δικά σας. Θα δείτε τι θα φάτε. Θα τα δείτε όλα. Ήδη πληρώνε τις μηνύσεις, ναι. Τα εισαγωγές. Τον άλλον, το πρώτο του Βερασέγνη, τον έχετε βγάλει φωνιά. Φωνιά. Ο άλλος που θα έρθει, πώς θα τον ονομάσετε. Τι έπρεπε να πούνε κανονικά, γιατί δεν λέτε την αλήθεια. Ναι. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια. Βάλτε το επίθετο που ακριβώς ταιριάζει. Ναι. Που αυτό σας έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα θέματα. Έτσι. Ούτε έμπορος είναι ο ένας, ούτε φωνιάς είναι ο άλλος. Έτσι. Τι είναι, να σας πω τι είναι εγώ. Ο μια σας γά είναι. Αυτός είναι. Εντάξει. Αυτός. Θα το πω εγώ τι είναι. Είναι ο γαμιάς σας. Πείτε τα. Είναι η αλήθεια και το ξέρετε ότι μόνο λάσπη είναι αυτά που λέτε και για τους δύο και για οποιονδήποτε άλλο λέτε. Είναι μόνο λάσπη. Ξέρετε πολύ καλά εσείς οι οργανωμένοι. Μην τυχόν και φέρω καταθέσεις εδώ δικές σας και από την άλλη. Διαβάζω. Ναι. Ποιος δίνει τον ένα τον άλλον. Ναι, και ξέρετε πολύ καλά τι έχει γίνει. Στις ανακοινώσεις και να λένε για ρουφιάνους κατά τα άλλα. Έτσι. Στις ανακοινώσεις, άμα τους ακούσεις, όπου λες την πατελώνα την αυτή και δεν έχει πει. Που εμείς. Μη με παράτε για να το κάνει. Εμείς οι Ολυμπιακοί δεν έχουμε πει ποτέ ρουφιανιά για βάζελο για να μπει μέσα. Ποτέ. Το μόνο που είπα εγώ είναι ότι τέλος η ασυλία. Ρε, αυτή η ασυλία που έχετε, τέλος. Και που δεν τελείωσε. Και δεν τελείωσε. Να σου πω, καταρχήν, ρουφιανιά είναι να λες πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Έτσι. Τα άλλα δεν είναι. Μπορείτε να πείτε, δεν θα σας κατηγορήσει κανείς. Να πείτε πράγματα που έχουν γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να σας κατηγορήσει κανείς. Αλλά πού να τα πείτε, έχετε τσακωθεί. Ρε, προηγουμένως δεν βγάλετε μειονές σύνδεσμους εδώ στα Πετρώνα να έφυγε τους άλλους. Δεν τα θυμάστε τι κάνετε μεταξύ σας. Δεν τα ξέρετε. Δεν ξέρετε ποιοι μπαίνουν μπροστά και πρώτα χατζηλίκια. Και τώρα τα πρόβατα είστε από πίσω. Και διαλέτε μια ομάδα που υπάρχουν παραθυνακοί που την αγαπάτε. Τι, όχι μόνο πάνω. Αλλά θα σας πω κάτι. Μην τυχόν και φύγετε. Καθίστε να παίρνετε τα χατζηλίκια. Ζαμάν που. Να. Μην τυχόν και φύγετε. Πια βαρέθηκα ρε. Ρε καθίστε κύριε ζώα. Εδώ δεν έχουν βαρεθεί. Κοίτα. Τον Ολυμπιακό από μακριά. Μην τον ακουμπάτε ούτε στο μυαλό σας ούτε πουθενά. Ή τον όταν... Ολυμπιακό από μακριά θα τον έχετε. Όταν... Και το τι θα λέτε θα προσέχετε τι λέτε. Γιατί υπάρχουν και δικαιοσύνη, υπάρχουν και... Και όχι μόνο αυτό. Γιατί είστε αχάριστοι. Αφού αυτούς προτιμάτε. Και πανελλημμένος. Αν ήταν... δεν τους άλλετε. Δεν θέλατε το Μαρινάκι. Δεν θέλατε τον Κουντούρι. Άμα δεν τις θέλατε για επιβίτωρε σας. Κάτι θα κάνατε να αλλάζατε, ρε κοροϊδά. Τι συγκομματείτε τώρα τον ευεργέτη σας, αφού αυτό θέλετε τώρα την υπογραφή σας. Δεν τη θέλετε. Τι τα. Και δεν. Λέω, ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις, ας πούμε, αυτή τώρα στην προκειμένη περίπτωση, έχουν ένα εραστή. Άμα τους ικανοποιεί ο εραστής, τον αλλάζεις. Δεν τον αλλάζεις. Και αποδεδειγμένα δεν έχουν αλλάξει. Τι θέλω, κατηγορείτε τότε και συγκομματείτε για τα μάτια του κόσμου. Τα βρωμερά ψέματα που λέτε είτε για τον ένα είτε για τον άλλο, είτε για οποιοδήποτε παντού του Ολυμπιακού. Βγάζετε ανακοίνωση μόνο για τον τύπο. Μόνο για τους τύπους, δηλαδή να γλιτώσουμε λίγο ξεφτύλα. Κάνα πεντάλεπτο ξεφτύλα, όχι όλη την ημέρα. Κάνα πεντάλεπτο από αυτοί που θα μας δουν πρώτοι. Έχετε μικρύνει τη ομάδα σας τόσο πολύ, μα τόσο πολύ. Εσείς δεν έχετε. Αφήστε μας εμάς. Σκεφτείτε μόνοι σας. Κοιτάξτε που είναι το χάλι σας. Και τολμάτε να μιλάτε για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι όλα μια δικαιολογία. Δεν είναι τα πάντα μια δικαιολογία.
Πάντως είναι μια πολύ καλή δικαιολογία να ξεκινήσετε να παράγετε και κάτι, αλλά δεν είσαστε ικανοί να παράξετε. Η μόνη παραγωγή που είναι είναι λάσπης, τίποτα άλλο. Ούτε έχει κανείς διάθεση να βάλει οτιδήποτε λεφτά. Κανείς δεν έχει διάθεση, όλοι το ελέγχουν. Ξεκινήσανε αυτό με τα μέλη, Άκη, που το είπαμε και πριν, να το καταλάβετε άλλη μια φορά. 300 μέλη μαζέψατε και ο Ολυμπιακός 60.000. Συν τη βοήθεια του πρόεδρου Ολυμπιακού, του Μαρινάκη. Τι συγκρίνεται τώρα, τι συγκρίνεται. Πού είσαστε ρε λαοπρόβλητοι και λαοφιλείς ομάδες. Τι λαοφιλείς ομάδες, στο πανηγυράκι. Και να μην... Και λαοφιλείς ομάδες ρε. 21.000 εισιτήρια και Ολυμπιακός μέσω όρο. Και τι λαοφιλείς. Έχετε 7. Και πώς αποδεικνύεται δηλαδή. Άμα δεν αποδεικνύεται από την ρημάδα την προσέλευση, πώς αποδεικνύεται η λαοφιλία. Πού λέει που είμαστε λαοφιλείς, στο τραγούδι του Βιόγκου του Βογιάτζη. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Στην ώρα το σπορ ή στο μέτρο σπορ ή στο... Ναι. Στην πράσινη, εκεί είναι η λαοφιλία. Ναι. 21.000. Τα μανταλάκια. Ολυμπιακός μέσο όρο, Παναθηναϊκός 7. Και τολμάτε να πείτε ότι γεμίσατε τον τάφο σας εκεί. Πώς λέγεται το τάφο σας. Του Ινδού. Ναι. Τολμάτε και λέτε πήγατε κόσμο. Και εμεί 2.500 και πέτρε μέσα 1.000 άτομα. Τίποτα επικοινωνιακά λοιπόν, και μόνο λέει. Πάει αυτό, πάει αυτό. Ξεκινάτε να κάνετε μέλη. Δεν μπορείτε. 60.000 μέλη Ολυμπιακός, 300 άτομα εσείς. Το καταλαβαίνετε. Δεν βοηθάει ο Αλαφούζος. Σα εντάξει 50.000 θα σα δώσει, δεν ξέρω να τα πάρετε. Από. Ναι, τέλος πάντων. Δεν βοηθάτε, ο πρόεδρος σας δεν βοηθάει τον Ράιστερν. Γιατί ξέρει τι είναι αθλητισμός, ο πρόεδρος του. Ναι. Ο κάθε μυρωδιάς που πήγαινε πάει εκεί πέρα να σώσει το κανάλι που του. Που είναι αυτός που σας έκλεισε και 13, μην το ξεχνάμε. Αυτός είπε του Κοντονή. Μην κάνετε τη σκληρή, δεν αυτός είπε του Κοντονή. Κάνετε τη σκληρή τώρα και με τον Κοντονή. Είπαμε για μας, δεν υπάρχει. Τις ξέρετε τις απόψεις μας για τον Κοντονή. Αλλά μην κάνετε τη σκληρή. Έλα ρε τώρα, και μήπως και αυτός γι' αυτό κάνει το παγόνι, επειδή φάνηκε και κύριο Φιανιά, ρε μεταξύ σας, τσατσιλίκι, άλλα ντάλλον, δηλαδή, ενώ είμαστε λέει δηλαδή του υπουργού να πηγαίνει να λέει και στον υπουργό κλείσει την 13 και δεν μπορώ εγώ. Δεσμεύομαι, τι δεσμεύεσαι ρε, μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια, αυτό δεσμεύεσαι. Γιατί άμα δεν είναι, άμα είμαστε δυο παράνομοι, άμα έχουμε κάνει μια ληστεία, μαζί λέμε, δύο άτομα. Δεν μπορεί να πάει ο ένας να λέει για τον άλλον να αλλαντάλλον. Ναι. Γιατί θα του πει κάποια στιγμή για τη ληστεία. Και ο άλλος, μαλάκας είναι. Τι, αυτά δεσμεύεσαι, αυτά σε δεσμεύουνε. Τι δεσμεύεσαι. Αυτό είναι. Έχουν γίνει μεγάλες ομάδες υποχείριο του κάθε πρεζάκια, του κάθε μπεκλή και του κάθε απατεώνα που συνδιαλέγεται με τον κάθε πρόεδρο. Που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, είναι δεμένα τα χέρια του κάθε πρόεδρου. Και γιατί είναι δεμένα τα χέρια του, γιατί και ο κάθε πρόεδρος είναι στην τράκα και του λέει τι, άμα ήταν έτσι κάνουμε και εμείς τους πρόεδρους. Ο κάθε Μπεκρής που μπορεί να μιλάει, που είχε πει τη Μαλαματίνα και είπε του Σαββίδη, μην κατέβεις κάτω. Έτσι. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Δεν γίνονται αυτά. Και θέλετε να συγκριθείτε με τον Ολυμπιακό. Δεν έχετε επαφή, δεν υπάρχει σωτηρία για σας, να το ξέρετε. Τι κάνουμε, Φλόρ, κάνα διάλειμμα δεν έχουμε. Πόσο, πάμε σε καμία γράμμα. Καλησπέρα. Κόψη να είστε γιατί είναι και μεγάλη εβδομάδα. Για σας το λέμε. Εμπρός. Θα διαβάσω μήνυμα. Έχουν κάτι πάθει γράμμες, δεν νομίζω. Όχι, τίποτα δεν έχουν πάθει γράμμες. Ιβάντο, φοβάσαι το κράξιμο, θες να το διαβάσει έφερες. Ριβάντο. Τι Ριβάντο. Ιβάντο, φοβάσαι το κράξιμο. Μόλις σου τα έχωσαν οι δικοί σου, είσαστε προσοχή. Έκατσες προσοχή. Δεν είναι γράμματα αυτά. Είναι κεφαλαία. Γράμματα αυτά. Ναι, μωρέ, τα κάνει και... Τι τα κάνεις και σε κεφαλαία, αφού μόνο τα μικρά. Διάβασε ρε Άγγε εκεί τώρα, άστα. Ιβάν, το φοβάσαι το κράξιμο. Μόλις τα έκοσαν οι δικοί σου, έκατσε προσοχή. Έχεις να τραβήξει μεγάλη ταλαιπωρία από το θρύλο. Άλλο μήνυμα. Κοντονή, η κάθαση ξεκινάει με το κλείσιμο γηπέδο σαν τον τάφο του λαγού, όχι με διακοπή διοργάνωση. Σωστό, και τη Κυψέλη. Γεια σας από την κατακόκκινη Στοχόλμη, να κάτσω καλά γιατί θα φτιάξουμε
Και τιμά στο κάτμπολ. Σωστό και αυτό. Το φιλικό. Αλλά παίρνει όλα, πώς το λένε, ο Διομήδης. Το φιλικό με Αστέρα θα γίνει, τι είναι αυτό, ερώτηση. 10 του μηνός. Ναι, 10 Μαΐου. Εν τω μεταξύ ψάχνει και η ομάδα, από ό,τι μαθαίνω, η ποδοσφαιρική ομάδα τώρα που είπανε και αυτοί. Ασφάκι, ναι, έχω ξαναπρεί πολύ με αυτό, ναι, πες το. Ψάχνει και η ομάδα... Φιλικό. Να κλείσουμε παιχνίδι, ομάδα, ψάχνουμε ομάδα για να κλείσουμε φιλικό. Μην μείνουν πίσω οι παίκτες μας. Και αυτό που έχει, που έχει πετύχει ο Σίλβα, να είναι όλοι οι παίκτες. Σε γρήγορση. Απίκο όλοι, ναι, σε γρήγορση. Χωρίς στόχους από το Φεβρουάριο. Από τις 28 Δευτέρου. Ναι. Χωρίς στόχους. Είναι μεγάλη μαγιά. 28 Δευτέρου πρέπει να είναι το πρωτάθλημα. Μεγαλύτερη μαγιά και από το πρωτάθλημα το ίδιο είναι αυτό, μη εφησυχασμός. Γιατί σημαίνει πολλά. Πάνω απ' όλα σημαίνει σεβασμό στον κόσμο. Που δίνει το ειστήριό του. Ναι, τον κόσμο που δεν σέβεται κοντά μας. Άλλο αυτό. Εμείς το σεβόμαστε τον κόσμο μας. Έτσι, και σεβόμαστε τον οποιοδήποτε. Τελικά ο τελικός θα γίνει 7 του μηνός. 7 Μαΐου. Το άλλο Σάββατο. Με μαθητές που θα είναι κλειστά τα σχολεία. Θα γυρίσω. Απόφαση υπουργού. Αυτή είναι. Ανοίγονται τα σχολεία την ημέρα του τελικού. Όχι. Τι να κάνει. Την μεθεπόμενη. Την μεθεπόμενη. Δηλαδή Σάββατο γίνεται τελικός, ναι. Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία. Ναι, πότε θα. Για να προλάβουν να πάνε οι μαθητές, λέω. Πότε θα το προλάβουν. Οι μαθητές θα φύγουν από το χωριό τώρα την Κυριακή του Πάσχα. Δηλαδή όποιο. Θα του βάλουν οι πατεράδες τους γρήγορα, γρήγορα να σου λύσουν αυτοί οι πρώτοι. Φάτε γρήγορα. Φάτε και μία στο. Να γυρίσουν στο κλεινό Νάστη. Από την περιφέρεια. Να προλάβουν το τελικό. Να προλάβουν τους δασκάλους που τα έχουν, είναι και αυτοί βάλει στο μαχιασμένοι. Ναι. Να κάνουν τις δύσεις να πάνε στο τελικό. Κοντονίδε, τι ωραία. Αυτό έχεις κάνει. Μη γελάτε, ρε. Ούτε εσύ, μη γελάς. Αυτή είναι η απόφαση. Γι' αυτό ανέφερα και τα επεισόδια του Everton Manchester United. Ναι. Δεν κόπηκε κανένα τελικό ούτε τιμωρία. Ναι, εκεί υπάρχει κράτος. Εκεί σε πέντε σταθμούς του τρένου πέσανε ξύλο, έξω από το γήπεδο ξύλο. Ανελέητο ξύλο. Ανελέητο. Ένα λεπτό. Εκεί. Που, από παπά. Δεν το τελείωσα εκεί πέρα. Που εμείς δεν το συνιστούμε να παίζουν ξύλο δική μας. Αλλήμον, ούτε εκεί πέρα. Άστε. Αλλά λέμε σαν αποφάσεις υπουργού. Ναι, ωραία. Εκεί, Τάκη, να σου πω τώρα, υπάρχει κράτος. Που τιμωρεί την κάθε παρανομία. Δεν είναι το κράτος φτιαγμένο να περιμένει καραμπίνα πότε θα κάνει κάτι ο Ολυμπιακός για να τιμωρήσει παραδειγματικά και οι άλλοι να αλωνίζουν. Γιατί αυτό γίνεται, έτσι. Περιμένει, όλοι οι νόμοι έχουν βγει, πότε θα κάνει κάτι ο Ολυμπιακός. Για μας βγήκανε. Για τους πιο σκληρούς, ναι. Ναι, όντως. Για μας βγήκανε. Εμείς σας σκέσαμε κορόιδο και σας δείξαμε οι ίδιοι στο λάκκο που πήγατε να μας κάψετε. Σας αναγκάσαμε όλους και θεσμικούς φορείς και τους παράγοντες και τις διοικήσεις των ομάδων αυτό το που μιλάνε με τους θεσμικούς φορείς. Σας αναγκάσαμε να ξεφτυλιστείτε. Τον μέτρο να αναγκάζουμε χωρίς τον υπουργό, χωρίς καμία δικαιολογία να κάνει το γήπεδο, άλλο που δεν κατεβήκαν αυτοί, να κάνει τον επαναληπτικό χωρίς κόσμο και το τελικό με μαθητές, χωρίς καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία, μόνο που παίζει ο Ολυμπιακός και αστράχοι, να μην χαρούν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, έτσι. Οι άλλοι τους αναγκάσαμε από το φόβο τους να μην κατέβουνε. Τα βαζέλια τα αναγκάζουμε από το φόβο τους να στρίβουνε δια του Αραβώνα. Τους αεξίδες τους αναγκάζουμε να πούνε οι χουλιγκάνοι που είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ και μάνα ΑΕΚ. Που είναι στερημένοι από τίτλο να πηγαίνουν με πανό και να συνομιλούν με τον Κοντονή. Να του λένε να μην γίνει το κύπελο. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός και αυτά σας έχουμε αναγκάσει. Αν δεν τα νιώθετε στο πετσί σας, δεν σας στείνουνε, δεν βρέχει, σας στείνουνε. Καταλάβετε. Ναι, ο Κοντονής, η ανάλογη περίπτωση πέρυσι, μην το ξεχνάω, δεν μου την δίνει εμένα, έχει τιμωρήσει όλες τις ομάδες δύο αγωνιστικές. Και φέτος, τάγιο. Άλλο, δυο αγωνιστικές ομάδες, αλλά έκανε το χατήρι της ΑΕΚ Βέβαια. Να παίξει με κόσμο ενάντια του Ολυμπιακού. Δεν λέμε, ρε, τι λέμε. Ναι, στην ίδια περίπτωση δεν έκανε το ίδιο πράγμα, ρε, και δεν κάνει, αυτό σου λέει. Δεν κάνει σε παιδάκια πέρυσι. Όχι, ρε, αυτό όχι, ρε. Μα δεν είναι, πέρυσι ήταν οικονομήσει η ΑΕΚ. Ναι, αυτό λέω. Ήταν οικονομήσει η ΑΕΚ. Κάνε τα χατήρια, αυτό. Ναι, 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 πάει και μιλάει. Χατήρια. Ο άλλος πάει και πληρώνει 100 εκατομμύρια φόρο κάθε χρόνο στην εφορία. Οι άλλοι. Και έκανε το κράτος στα χατήρια της διοίκησης που, της ομάδος που έχει καταχραστεί από τον ελληνικό λαό 360 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί κάνετε χατήρια. Ο υπουργός της αριστεράς. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Που κυνηγάει το κεφάλαιο και την λαθρεμπορία και το...
και τη φορά φυγή. Αυτά. Ε, λέμε κανένα ψέμα. Άμα πούμε, να, εδώ είναι τα που λέμε εμείς. Εδώ είναι τα τηλέφωνα. Και πάτε και κάνε στη ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Πάτε ένας βουλευτής του Πειραιά να μας πει τι λέτε και μας διαβάλλετε. Πάρτε ρε και εσείς και ένα τηλέφωνο ανοιχτά. Τα τηλέφωνα εδώ είμαστε και εμείς δεν είμαστε πολίτες. Ρεάκη, σου είπα την περασμένη εβδομάδα στον Πειραιά έχω δει πάνω από 300 άτομα. Δεν είναι. Εντάξει. 300 ή 400. Με ένα χέρι. Το άλλο το έχουν κόψει. Που ρίξανε το ψήφο μας. Για άλλο ρε παιδί μου τώρα. Όχι, αυτό θα γίνει κιόλας. Γιατί δεν ψήφισανε μόνο Παναθηναϊκή το ΣΥΡΙΖΑ. Ρε παιδί μου. Ψήφισανε και Ολυμπιακοί. Τι πέρα, για τι Παναθηναϊκή. Και επειδή πιο ψηφίσανε του λαού. Ψήφισανε καθόλου. Ο Ολυμπιακός. Ρε Παναθηναϊκή. Και αξίδες δεν ψήφισανε καθόλου. Μη μου τα λες. Ή τους βγήκαν εδώ στη γραμμή ότι και καλά ενάντια στην Δούλου και ενάντια στα τέτοια. Οι Ολυμπιακοί τον ψηφίσανε και τους Ολυμπιακούς στη Βολή. Συγγνώμη. Και τους Ολυμπιακούς στη Μωρή, αυτό είναι η κυβέρνηση. Έτσι. Πάρτε ρε, κάνεις βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του Πειραιά τουλάχιστον να μας πει τι λέτε, ρε. Ας έρθετε. Πάρτε ρε. Καλά στις εκλογές. Ρε, όχι τίποτα. Είναι Πάσχα τώρα, άστο. Επειδή είμαστε δημοκρατικοί. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Επειδή εμείς που είμαστε πραγματικά δημοκρατικοί, πάρτε ένα τηλέφωνο. Δεν είναι τα τηλέφωνα ανοιχτά. Και πείτε είμαι ο τάδε. Ή είμαι ψηφοφόρο. Τι είναι αυτά που λέτε. Και τεκμηρίως όμως τις αποφάσεις. Και να μας, πει, να μας πείτε εσείς όλοι οι υπουργοί, οι βουλευτές τι είστε, γιατί οι αποφάσεις αυτές εναντίον του Ολυμπιακού, για ποιο λόγο. Γιατί μήπως επειδή ο Μαρινάκης δίνει 100 εκατομμύρια το χρόνο εφορία, μήπως και ο, του μπάσκετ τα ίδια, μήπως και του Ερασιτέχνη πληρώνουν όλα τα κέρια, τα χρέη τους όλα, μήπως γι' αυτό μας την πορέτα. Άμα δεν πειράξαμε, να μην τα πληρώνουμε, να είμαστε και εμείς. Αλλά εμείς είμαστε Ολυμπιακοί, δεν κάνουμε αυτά που κάνετε εσείς. Εμείς οι Ολυμπιακοί δεν πάνε να κάνουν τις πουστικές που κάνουν οι, οι άλλοι. Είτε ρουφιάνοι, είτε με τη γαδά, είτε από εδώ, αρχίσω και σας λέω. Λοιπόν. Είχε παράπονα ο Ρώσος από τη φιλοξενία στο Καραϊσκάκι. Δεν είχε καλό μπουφέ, γι' αυτό δεν κατεβαίνει την Τετάρτη. Ξεφτυλίστηκε τελείως η μπουκατσοπαρέα. Ρε μάγκες εδώ έχουνε μούτρα και μιλάνε για τον Καλογερόπουλο που μας επέβαλε τη μοναδική μάχη. Μπράβο, ναι. Τη μοναδική ήταν με το έτσι θέλω. Τρελή είναι εκεί πάνω ή πίνουν τίποτα. Η κυβέρνηση, παιδιά, από τις 31 Δεκάτου του 2015 έχει σε 25 αγώνες 24 νίκες και μία ισοπαλία. Μεγάλη παράγκα. Και στην Ισπανία η Μπάρτσα έκανε ρεκόρ με 19 πέναλτι κερδισμένα έως τώρα. Άλλη παράγκα εκεί. Αυτές οι ομαδίτσες χωρίς διαιτησία θα είχαν πέσει κατηγορία. Μόνο στην Ελλάδα δεν γίνεται μια ομάδα να κερδίζει συνέχεια. Για τα play-off δεν έχετε καθόλου άγχος. Εγώ δεν κοιμάμαι τα βράδια. Πιτσαδόρος. Α, είναι. Έχουμε κι άλλα. 11 πέναλτι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ από 6 Παναθηναϊκός. Και εγώ μπαίνω κάθε 1,5 λεπτό στην περιοχή. Ναι. Και εσύ μπαίνω κάθε 20 λεπτό. Και με ποιους παίκτες μπαίνει 20 λεπτό. Ποιος θα το κερδίσει τον πέναλτι. Ο Γατζής Ισαΐας. Πρέπει να ντρέπεστε. Τι. Ντρέπονται, ρε. Μην νομίζεις, ντρέπονται. Αλλά βγάζουν ανακοινώσεις και λένε ότι δεν ντρέπονται. Όχι, Ιράκη, κάτσε. Πάμε σβιάσεις. Ναι, ένα λεπτό, μωρέ. Τώρα σε είπα και να πω ένα λεπτό. Δεν έχετε συνείδηση μέσα σας. Τι στο διά, πώς κοιμάστε. Πώς κοιμάστε έτσι, ρε. Πώς κοιμάστε, ρε. Υπάρχει και Θεός, ρε. Ναι, εντάξει. Ας σου πω ένα λεπτό. Ο χαμένος είναι χειρότερος και από το μαμημένο. Άμα δεν τα ξέρεις. Τι να πώς κοιμάστε, δεν κοιμούνται. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Ο Γιώργος από Σαλιμάνι, έχουμε ξαναμιλήσει, παιδιά. Γεια σου, Γιώργο. Απλά υπάρχει μια κίνηση, μια πρωτοβουλία που πρόκειται να πάρουμε μερικοί φίλοι. Και θέλω να σας την πω και εσάς να την ακούσετε, ναι. Να την ακούσει ο κόσμος. Και να μου πείτε και τη γνώμη σας, αν έχετε κάποια αντίρρηση, αν θεωρείτε σωστό ότι πρέπει να γίνει και αυτό, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει ο καθένας από το κεφάλι του, να κάνει με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, έχουμε μαζευτεί κάποιοι άνθρωποι που έχουμε διαρκεία στον Ολυμπιακό. Πολύ σωστά. Και τα διαρκεία του Ολυμπιακού, όπως ξέρουν, όσοι ξέρουν, δεν είναι τα διαρκεία που έχει η ΑΕΚ στο ΑΚΑ ή ο Παναθηναϊκός στο Λεωφόρο. Οι άνθρωποι δίνουν λεφτά για να δουν τον Ολυμπιακό. 15 πρωταθλήματα και Champions League και αγώνες, 500, 800, έτσι δεν είναι. Δεν βλέπεις, ναι. Έχουμε αποφασίσει λοιπόν με ένα γνωστό δικηγόρο του Πειραιά να ελέγξουμε την υπόθεση του συγκεκριμένου αγώνα του ημιτελικού με τον ΠΑΟΚ και όχι τους υπόλοιπους δύο, λόγω του ότι υπήρχε δικαστική απόφαση και άρα δεν μπορούμε να την αντιπαλέψουμε. Ναι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ όμως υπάρχουν πολλά νομικά κενά.
Και αν μαζευτούν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι θα στηρίξουν μια αγωγή, η οποία όμως δεν θα είναι απέναντι σε έναν άνθρωπο, θα είναι απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση, απέναντι στον Υπουργό, απέναντι στην ΕΠΟ και απέναντι στη διοίκηση του ΠΑΟΚ, η οποία έχει προκαλέσει και αυτή με το δικό της νομικό κομμάτι την αναβολή αυτού του αγώνα και άρα τη δική μου μη παροχή σε είδος, σε προϊόν δηλαδή αυτού που έχω πληρώσει. Το οποίο έχει προπληρώσει. Έτσι, ακριβώς αυτό. Και προτιθέμεθα λοιπόν μέσα στον επόμενο μήνα, από μέσα στο Μάιο δηλαδή, να καταθέσουμε μια αγωγή πολυμελή, δηλαδή πολλών ανθρώπων μαζί. Θα προσπαθήσουμε μέσα σε ένα γνωστό μέσο του Ολυμπιακού, κάποια εφημερίδα ή κάποιο site που πρόσκειται σε φίλους του Ολυμπιακού να ανακοινώσουμε. Και από εδώ, ό,τι θέλετε, μπορούμε, ευχάριστα. Ναι, είναι σε το δικηγορικό γραφείο. Τα λεφτά θα μπουν, δηλαδή τα έξοδα της αγωγής θα γίνουν όπως πάντα στον Ολυμπιακό. Όλοι θα βάλουμε από λίγα, γιατί χρειάζονται χρήματα. Και στον Ολυμπιακό, όσοι αγαπάνε τον Ολυμπιακό, έχουν δείξει ότι βάζουν λεφτά. Είτε πολλά ή μεγάλη, είτε λίγα ή μικρή. Ό,τι μπορεί ο καθένας, ναι, από το εισέλημά του, ναι. Και θα βγούμε στην κόντρα, διότι δεν είναι πια, δεν έχουμε άλλο πεδίο μάχης εμείς πια στον Ολυμπιακό, ούτε τους δρόμους, ούτε τα κάγκελα, ούτε τα επεισόδια, ούτε τίποτα. Δεν μας κάνουν να χάσουμε και το δίκαιο μας, δηλαδή να κλειστούμε και φυλακή, θα είμαστε και κρατάτες και δαρμένοι. Δεν γίνεται. Πεδίο μάχης είναι τα δικαιώματά μας και θα πάμε να τα βρούμε στα δικαστήρια. Και επειδή ο δικηγόρος με τον οποίο έχουμε μιλήσει μας έχει πει ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι υπάρχουν πολλά νομικά κενά, στα οποία μπορεί να χτυπήσει με αγωγή ο κόσμος και να αποζημιωθεί και να βλάψει οικονομικά. Όλους αυτούς που βλάπτουν τον κόσμο του Ολυμπιακού οικονομικά, αλλά και τελικά. Ηθικά... Αυτό ήθελα να σας πω. Ναι, μια χαρά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα ξέρεις από εδώ ότι σε ό,τι ενέργεια κάνετε και από άποψη. Και είναι και πολύ σωστό, ναι. Σίγουρα είναι σωστή η κίνησή σας που ρώτησε τώρα. Ίσα-ίσα το λέγαμε και εμείς από εδώ. Και είναι και άλλοι φίλοι μου. Και περιμένουν πολύ, κοίτα, περιμένουν πολύ. Γι' αυτό αυτή την κίνηση. Αυτή την κίνηση για να σωματωθούν και αυτοί. Μαζί τους, ναι. Ενάντια στην παρανομία ή του ΠΑΟΚ ή του Κοντονή ή του οποιοδήποτε άλλου νου. Ένα σώμα, να γίνει ένα σώμα ενάντια. Έχουμε συζητήσει στο γήπεδο μεταξύ με πάρα πολλούς ανθρώπους. Ναι, όπως ξέρω, το γήπεδο είναι αρένα. Σηκώνεις απάνω, λες μια κουβέντα και πέφτει ο κόσμος απάνω και λέει τη γνώμη του. Πάντα έτσι ήταν. Και έχουμε λάβει το συνέστημα του κόσμου ότι είναι διατεθειμένος πάρα πολλοί κόσμοι που συμμετάσχει και ενδέχεται να σχηματιστεί μια αγωγή η οποία θα εκπροσωπείται από χιλιάδες κόσμου. Γιώργο, εμείς ξέρεις τώρα λόγω αναγνωρισιμότητας είμαστε αποδέχτες πολλών είτε παραπώνων είτε οτιδήποτε του κόσμου του Ολυμπιακού. Απλά το λέω. Υπάρχει ρεύμα. Υπάρχει ρεύμα. Είναι το μόνο βήμα που έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί που με ακούν αυτή τη στιγμή ότι θα γίνει ανακοίνωση σε γνωστό μέσο του Ολυμπιακού ή site. Και από εδώ και από εδώ. Όλοι όσοι θέλουν να έρθουν να βάλουν από 5 δραχμές και την υπογραφή τους και το διαρκείας τους φυσικά, γιατί μόνο έτσι θα δηλώσουν ότι έχουν ένα νομοσυμφέρον να εναντιωθούν και να πάμε να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε και να σταματήσει και αυτή η πλάκα και να ξέρουν ότι κάθε φορά που θα κλείνουν με δικαιολόγητα το γήπεδο του Ολυμπιακού θα βρίσκονται ενώπιον αγωγών εκατομμυρίων. Θα πληρώνουν. Πολύ σωστά. Οτιδήποτε κίνηση κάνετε, Γιώργο μου, εμείς από εδώ είμαστε πρόθυμοι. Μπορείς να μας βρεις από κοντά, ξέρεις. Και μπορείς να μας βρεις και από κοντά, ξέρεις. Δηλαδή, άμα είσαι εκεί. Όλα, μαζί σου είμαστε. Αλλά έκανε και. Γιατί δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Θα τα αναδεικνύουμε συνέχεια και ό,τι και ανακοίνωση και να μας πεις. Ό,τι και να. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και θέλουμε ο κόσμος του Ολυμπιακού να μην πάει στο Αντάρκτικο. Δεν έχουμε εμείς διάθεση. Ξέρουμε ότι ο κόσμος είναι εκνευρισμένος, αλλά πρέπει τα νεύρα του. Αντάρκτικο ενώπιον δικαστική έδρα και ενώπιον στον πρόεδρο. Όπως πρέπει. Να μην χάσουμε το δίκαιο μας. Οικονομικό ένομο συμβαίνει. Ωραία. Και αυτό πονάει. Αυτό πονάει. Περισσότερο για από το ξύλο, περισσότερο για από τα πίσω. Το άλλο οικονοποιεί. Να τα λεφτά από το παντελόνι είναι αυτό που τον πονάει περισσότερο από όλα. Έτσι. Και Γιώργο. Θα πάρεις και τα ηλίκη και στα φανερά και με το πρόσωπό σου. Δηλαδή να του πεις είμαι εδώ, εγώ. Ναι, εγώ θα πήρα γιατί μου κάνεις αυτό. Την επόμενη φορά που θα με ξαναβλάψεις θα πάρω πιο χοντρά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, και εσύ και τα υπόλοιπα, και οι υπόλοιποι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Πολύ καλή κίνηση. Επιτέλους έπρεπε να γίνει. Χρειαζότανε. Επιτέλους έπρεπε να γίνει. Υπήρχαν πολλές φωνές διαμαρτυρίας. Μόνο φωνές. Από εκεί και πέρα, και να πούμε κάτι στον κόσμο. Όπως ακούμε αυτά για τις αγωγές και αυτά, ακούγαμε και τις άλλες φωνές. Πάμε να κάνουμε, πάμε να δείξουμε, πάμε να. Παιδιά, δηλαδή εμείς.
πώς να σου πω, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει μόνος του. Πρώτο ξεκινάμε από εκεί. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να πει του αλλού πάμε ή να κάνουμε κάτι συντονισμένο. Γιατί αυτό τι παραπεί. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κλείσω ούτε κανενός το παιδί στη φυλακή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να ελέγξει ο καθένας τα νεύρα του σε μια ενδεχομένη περίπτωση. Η αδικία είναι μεγάλη, έτσι. Και άρα ο σωστότερος τρόπος είναι αυτός ακριβώς που είπε ο Γιώργος προηγουμένως. Και εμείς από εδώ θα είμαστε για να δείξουμε την οποιαδήποτε τέτοια κίνηση. Απεναντίας τώρα μανούρες και γκρίνιες και τέτοια, εμείς από εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να τα δείξουμε. Ο καθένας μπορεί να πάει να κάνει το κουστάρι μόνος του. Εντάξει. Και δεν είπαμε ότι θα έχει και άδικο. Επειδή μας φύγει όμως το δίκιο, καλό είναι να πάμε με την νόμιμη οδό για να μην ξεφύγουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη, καλησπέρα, Άγγι. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Βουρουαλό. Γιάννης. Θέλω να σου πω, πάει το γυναικείο. Η ομάδα είναι αίτητη στο μπάσκετ, στο γυναικείο, από ό,τι ξέρω. Ναι. Και όσο για το προηγούμενο φίλο με τα διαρκείας, έχω και εγώ διαρκείας στη σειρά του 5. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους φίλους του Ολυμπιακού τη Μεγάλη Τετάρτη, 21.300 διαρκείας που έχουμε, να είναι έξω από το γήπεδο να φωνάζουν για τον Ολυμπιακό, να δει η κυβέρνηση τον κόσμο του Ολυμπιακού και τι φοράει, διώκεται χωρίς να φταίει για τα επεισόδια που κάνουν άλλοι. Και να δούμε και τη δυναμική μας. Γιατί φέτος δεν έχουμε κάνει κάτι για όλα αυτά που δέχεται τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεχόμαστε πόλεμο παντού. Άκουτα, Γιάννη, καταρχήν δεν κατέβει ο ΠΑΟΚ. Είναι άσκοπο να κατέβει τόσο κόσμος. Αλλά ο κόσμος. Άκενο, όσοι έχουν διαρκεία να πάνε έξω από το γήπεδο και να φωνάζουν υπέρ του Ολυμπιακού. 21.300. Μα δεν θα γίνει παιχνίδι, δεν θα γίνει παιχνίδι, ρε εσύ, Γιάννη. Δεν κατεβαίνουν οι άλλοι. Δεν άκουσε τι έχει γίνει. Άλλο να κατεβαίνουν. Δεν κατεβαίνουν οι κότες του Βορρά. Θα κατέβουν, Άκη, θα δεις που θα κατέβουν για να μην τιμωρηθούν. Ρε, Γιάννη, δεν κατεβαίνουν, είπε ο Ιβάνο τρομερός. Καλά, εντάξει. Αυτός που έλεγε θα έρθει να μας δείξει. Εντάξει, κοίτα, να σου πω. Τι, άμα δεν πάει Τετάρτη 4 η ώρα το απόγευμα, δεν μπορείς να απαντήσεις και με τις κολοτούμπες. Ναι, άλλο, έχει δίκιο. Έχετε ανακοίνωση, ανακοίνωση. Τι έγινε. Σιγά τη σοβαρή διοίκηση που βγάλει και ανακοίνωση. Και έχει βάλει τα και ο λόγος της. Έλα, Γιάννη. Ναι, Άκη, να σου πω και εκτός από αυτό, η πρόκληση συνεχίζεται εκτός από τον κεσμένο των θυρών. Βάλανε διαιτητή τον Αεκόπουλο. Ναι, και διαμαρτύρει. Τον Αεκόπουλο που ήταν διαιτητής που έσπασε το έτοιμο του Ολυμπιακού. Ναι, με το έτσι θέλω. Όλα αυτά που έκανε με την ΑΕΚ. Με το έτσι θέλω. Ένα απέναντι που δεν υπήρχε. Με το έτσι θέλω. Και τον κόλπο της ΑΕΚ που το έβαλε με τρόπο που δεν υπέπρεπε να μετρήσει. Ναι, με το έτσι θέλω. Να χάσει το έτοιμο Ολυμπιακό. Άκου τώρα. Και πάλι γι' αυτό διαμαρτυρηθήκαν. Λέει τον Αετόπουλο, λέει βάλα. Έλα, και κατά τα άλλα η ΕΠΟ είναι κατακόκκινη και ο κύριος Μαρινάκης κυβερνάει. Άμα κυβερνούσε δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά. Εντάξει, ναι. Κατακόκκινη η ΕΠΟ. Βρες μου ένα προπονητή του Ολυμπιακού. Και έλα να στείλω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Στις τελευταίες εκλογές θα έχει το λιγότερο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, Γιάννη μου. Καλό βράδυ, καλή νύχτα. Να είσαι καλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Να πούμε ότι την Παρασκευή δεν κάνουμε εκπομπή. Έτσι, μεγάλη Παρασκευή. Μεγάλη Παρασκευή. Την μεγάλη Δευτέρα. Την Δευτέρα του Πάσχα θα έχουμε εδώ. Το Σάββατο τι έχουμε. Έχουμε το μεγάλο Σάββατο, παίζουμε. Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Σπαντάου στο Πόλο. Ναι. Είναι σημαντικό παιχνίδι. Βέβαια, έχουμε περάσει το Final Six. Έχουμε περάσει το Final Six, αλλά για να πάμε Final Four να παίξουμε ημιτελικό κατευθείαν. Πρέπει να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι στην έδρα μας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα τα πούμε και μετά. Εννοείται το μεγάλο Σάββατο θα είμαστε 4 ώρα στο Παπαστρατείο. Για τον αγώνα Πόλο που παίζει η ομάδα μας με την Ρουμανική είναι αυτή. Σπαντάω, ξέρω που είναι. Εννοείται θα είμαστε εκεί. Νικάμε και πάμε στους 4. Μπορεί να είναι Σπαντάου Ρουμάνικα. Υπάρχει και ποδοσφαιρική ομάδα. Έχει ένα συγκρότημα. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, Τάκη. Καλό βράδυ να πω. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σ' ακούω. Μια χαρά. Καλή εβδομάδα κιόλας. Καλό Πάσχα στην οικογένειά σας. Και σε εσένα. Και σε εσένα. Και σε όλους. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία. Τι ομάδα είσαι?
Μ' ακούτε, γιατί σ' άκουω δύο φορές να χαμηλώσω. Χαμηλώσε την τηλεόραση να μας ακούσει από το τηλέφωνο, συγγνώμη. Τι ομάδα είσαι? Φώτης από Μαρούς Παναθηναϊκός. Ναι, πες, έλα Φώτη. Θέλω να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, για να πω την αλήθεια, δεν έχω παρακολουθήσει όλη τη σημερινή εκπομπή, οπότε δεν ξέρω πού αναφέρω σας, στο κύπελλο κάπου σας έπιασα. Ναι. Δεν θέλω να παραθέσω αυτό. Θέλω να πω όμως κάτι, Ζωτάκη. Ναι. Κύριε Θεσσενάκη, έχετε επανειλημμένα αναφερθεί ναι. Το ότι ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα της Χούντας και μην με διακόψει, παρακαλώ. Ναι. Ακόμα και να ισχύει αυτό. Ακόμα και αν ισχύει αυτό. Κάτσε να το δείτε. Ακόμα και αν ισχύει, λέει αυτό. Ναι, το πέντε, εντάξει, ναι. Θα τελειώσω. Να ξέρετε. Ναι, ξέρει. Τάκη, άσε μου παρακαλώ. Ναι, πες. Έχει επανειλημμένα τονίσει ότι είμαστε ομάδα της Χούντας και τα λοιπά με τον τελικό στο Wembley κτλ. Θέλω να σου πω το εξής, επειδή έχω παρακολουθήσει και συνεδέλφηση σου. Ναι. Έχεις πει πολλές φορές ότι ο αγαπάς τον Ολυμπιακό σου αγνά. Σωστά. Ναι, βέβαια. Δεν κάνω κάτι λάθος. Βέβαια. Απλά θα ήθελα να σας πω ότι παιδιά, υπάρχει και μια μερίδα αυτού του Παναθηναϊκού που αγαπάμε και εμείς την ομάδα μας αγνά. Το έχω πει κι εγώ. Ναι, το έχω πει κι εγώ αυτό. Εγώ προσωπικά είμαι 23 χρονών, πηγαίνω στο γήπεδο τα τελευταία 15 χρόνια. Κάτσε. Δεν έχω ιδέα από χοντές τα φυσικά. Απλά αγαπά την ομάδα μου και πηγαίνω στο γήπεδο. Φώτη, ένα λεπτό, Φώτη. Άστα να πει. Φώτη, δεν τα λέει, δεν πάρει μια μετρία. Φώτη, εγώ αυτούς τους υπερασπίζω, τους αγούς Παναθηναϊκού. Όχι τους άλλους παίρνουν με τα ρόπα μέσα. Απλά, Τακί, το ξέρω αυτό και το έχεις πει, απλά θα ήθελα. Επειδή πολλές φορές το λες, ναι. να λάβανε υπόψη ότι υπάρχουμε και εμείς. Ναι, ρε αγόρι μου, το λέω, αλλά αυτό το στιγμιότυπο, αυτή η φάση δεν ξεχνιέται. Δηλωμένα από τη γυναίκα του Παπαδόπουλου είπε, του Πατακού και του Αλουνού, το έχουμε αγοράσει το παιχνίδι. Τι να πω εγώ, ότι δεν είναι έτσι. Γιώργο, Φώτη. Φώτη, άκου. Τι να πω εγώ, ρε φίλε. Ότι υπήρχε. Βάλε με πάλι σε παρακαλώ. Εντάξει, εκτός από αυτό, κάτσε λίγο. Κάτσε με την Δέσποινα. Είναι και ο Ασλανίδης, κάτσε ρε τάκι μου. Είναι και ο Ασλανίδης, υπουργός αθλητισμού που έδειχνε τον Παλωτάι, έδειχνε το Σιντέρι για να μην πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Έτσι. Το Μπούκοβ, είναι, συγγνώμη. Τον Αργυρούδη, σαν κομμουνιστές. Το κουμπί. Με άλλους λόγους. Αυτοί θα μου πει τώρα κάνουν χειρότερα, διακόπτουν τις διοργανώσεις. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο που γίνεται τώρα. Αλλά περίμενε, ξέχωρα από αυτά που λέω, Φώτη, ένα λεπτό. Αυτά, εάν δεν τα έλεγε η γυναίκα του Παπαδόπουλου, του αυτού που ήταν στη Χούντα, τι θα τα έλεγα εγώ. Μπορεί να τη διακόψω. Ναι, άντε, για πες πάλι τι θα πεις. Τάκη, με πρέπεις. Ναι, πες. Μπορεί και να έχει δίκιο, δεν το ξέρω αυτό. Μα τα λέει η ίδια, πώς να μην έχω δίκιο. Τα λέει η ίδια, ρε Φώτη, δεν τα λέω εγώ. Ωραία τώρα, εντάξει. Λοιπόν, μπορεί και να έχει δίκιο. Απλά θα ήθελα όταν μας κατηγορείτε να λαμβάνει την υπόψη. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού. Έτσι, από εκεί και πέρα, κάποια άλλα που τα διαχωρίζει ο Τάκης. Που λέει άλλοι αυτοί που κάνουν τα επεισόδια και άλλοι αυτοί που είναι σαν και σένα. Ναι, αλλά αυτό που το γεγονός που αναφέρεται είναι μια κοιλίδα. Στην ιστορία του Παναθηναϊκού να και σα μπορεί να είναι έτσι. Καταλαβαίνετε. Ναι. Μπορεί και να είναι έτσι. Άλλο. Ο διαχωρισμός όμως. Γιατί δεν ξέρω να έχει κάποιος κάτι καλό να θυμάται από την Χούντα, α πούμε. Εντάξει, ωραία. Από εκεί και πέρα. Εγώ πηγαίνω στην ομολογία τη Δέσποινα Παπαδόπουλου. Ωραία. Και μπράβο σου. Να το πιάσω. Εγώ, α πούμε, συναχωρήθηκα πάρα πολύ που ήρθα από την πόλη που σπουδάζω. Τι να κάνουμε τώρα, για να δω το ντέρμπι. Τηλεοφόρο και δεν έγινε. Ας πούμε, εγώ την αγαπώ. Άκουσε με, αγόρι, άκουσε με. Δεν θα το έλεγα εγώ αυτό. Και υπάρχουν και στο Βελιγράδι εφημερίδες της τότε εποχής που τα λένε. Καταλαβες. Και μην το λέτε τώρα ότι το ξαφνικά το είπα εγώ. Εντάξει, το μέλλον τώρα εδώ, ρε φίλε, τώρα το η ουσία είναι πάντως. Αλλά και εσύ όμως, 25 και εσύ δεν είσαι σίγουρος και αυτό λες, μπορεί να είναι και έτσι. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και στοιχεία, πώς καταλαβες, Φώτη. Το μέλλον τώρα, αγόρι μου, εντάξει, αυτά γίνανε. Πάει αυτό. Πάει αυτά. Πες ότι ήταν, πάμε μπροστά, είσαι 24 χρονών. Πάει αυτό. Θες να βλέπεις τάμπα. Θες να δεις την ομάδα σου έτσι όπως την ονειρεύεσαι κι εσύ, έτσι. Ωραία, απλά εγώ να σου πω, είμαι 23 χρονών, πηγαίνω στο γήπεδο από το 2000. Έτυχε να είμαι σε πολλά μάτς, τα ντέρμπι είμαι σχεδόν κάθε χρόνο μέσα. Έτσι. Και πάω απλά να δω την ομάδα μου όπως την αγαπάω αγνά, όπως και Τάκη. Και τα άλλα κάνεις, να με μαζί σου είμαι. Αγαπάς το σήμα. Να παρακολουθώ και όλα συχνά. Δεν μπορώ να ακούω για χούντες και τα λοιπά. Τι να κάνουμε, δεν είναι έτσι. Το ξέρω, είμαι στιγμή, το ξέρω. Και εγώ δεν... Άκουσε με, Φώτη. Και εγώ δεν θέλω να ακούω ότι η Ελλάδα μας ήταν 400 χρόνια σκλαβωμένη στους Τούρκους. Αλλά ήταν. Τι να κάνω.
Εντάξει, κοίτα, εκεί τώρα, επειδή το έχει πει και αυτό, Τάκη, σε αυτό το θέμα είμαστε Έλληνες. Δεν... Ναι, όχι, παντού είμαστε. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μια και λες για μια μαύρη κοιλίδα που δεν είναι έτσι, αλλά μπορεί να είναι και έτσι που είπες. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο εσένα. Παίζει Παναθηναϊκός με την, στο Παρίσι, αγώνα μπάσκετ με την Βαρσελόνα και την άλλη μέρα η FIBA ζητάει συγγνώμη από την Βαρσελόνα και το καλάθι έπρεπε να μετρήσει. Ωραία, ναι, δεν διαφεύγεται από κάμα. Εκεί πέρα πάλι στραβά, τα λέω εγώ. Θα πρέπει όμως να μην έχουν αυτομάτα ότι απάντησε. Και όπως αντίστοιχα και στο Ολυμπιακό που μπορεί να έχει αδικηθεί, που σίγουρα έχει αδικηθεί, πρέπει να τη μειώσουμε. Ποιο να μειώσουμε? Επειδή μου πες γι' αυτό, γιατί βγήκε η FIBA και ζήτησε συγγνώμη από την Μπαρτσελόνα. Οκ, εντάξει. Και όλε οι ομάδε έχουν αδικηθεί και ο Ολυμπιακό έχει αδικηθεί και στο Ρόμπι. Κάτσε ρε φίλε, εγώ πέρα. Πάντω είναι όλα αυτά. Δεν σημαίνει όμω ότι πρέπει να τη μειώσουμε άμεσα. Περίμενε, άκουρε φωτή. Πέρυσι εγώ νίκησα την Ατλέτικο Μαδρίτη στο Καραϊσκάκι και μου λέγατε εσεί πάνω εκεί νίκησα την Ατλέτικο Κερατσινί. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τακί, επειδή φωνάζεις πάρα πολύ, δεν σε ακούω, δεν το πω. Ωραία, θα το πω σιγά. Πέρυσι έπαιξε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και λέγατε εσείς πάνω εκεί, ο Ολυμπιακός νίκησε την Ατλέτικο Κερατσινίου. Ναι, Τάκη, να σου απαντήσω εξ αυτό. Δεν μειώνεται και αυτό. Τάκη, μπορώ να σου απαντήσω εξ αυτό, μην τρεπείς. Ναι, για πες. Όπως είπα και υπάρχει μια μερίδα που είμαστε Παναθηναϊκοί και όχι αντιολυμπιακοί. Έτσι. Εγώ μπορώ να σου πω ότι. Ο άνθρωπος είναι αλλιώς. Ναι, είσαι αλλιώς. Όχι, είναι αλλιώς. Είναι κανονικά. Είναι κανονικά. Οι άλλοι να είναι. Φώτη μου, είσαι κανονικά που λέει ο κανονικός. Εσύ είσαι ο κανόνας. Είσαι κανονικός άνθρωπος, κανονικός Παναθηναϊκός. Η εξαίρεση είναι άλλη. Εσύ είσαι ο κανόνας. Αυτά που έχουμε μάθει δηλαδή. Απλά το ξέρω ότι υπάρχουν και αυτοί. Απλά έτσι Τάκη και Άκη και καλό Πάσχα και να ευχηθώ. Και εσείς. Απλά να ξέρω ότι υπάρχουμε και εμείς. Όχι, δεν το έχω πει. Εσείς, άμα παρατηρήσετε Φώτη. Εγώ Φώτη, άμα παρατηρήσεις. Φώτη, άμα παρατηρήσεις όλες τις εκπομπές και γενικά την κουλτούρα των περισσότερων Ολυμπιακών, με εσάς είμαστε. Αν δει στο βάθος κάτω-κάτω της γραφής, ναι. Δηλαδή ο αγώνας, ό,τι αγώνα κάνουμε εμείς, Φώτη, ό,τι αγώνα κάνουμε εμείς, άλλο για τα συμφέροντα της ομάδας μας, αντανακλούν και στα συμφέροντα της δικιάς ομάδας. Και, προφανώς, ναι, εντάξει, έτσι, ναι, και τους φιλάθλους, και οι φιλάθλοι οι αγνοί σαν και σένανε, που πραγματικά αγαπάνε και είναι ο κανόνας, έτσι. Συμφωνούν με αυτά που λέμε. Γιατί και πολλές φορές αυτά που λέμε εμείς και δεν σας ακούγονται έντυχα, ωραία στα αυτιά, τα λέτε μετά από τρεις μήνες μόνοι σας. Ναι. Δηλαδή όταν έχουν πέσει μάσκες, καταλαβαίνετε. Και οι άλλοι. Κάτσε μου. Ναι. Και ένα άλλο Φώτη μου, θα σου πω άλλο ένα. Πολλές φορές έχω πει εγώ ότι αυτός ο ύμνος του Παναθηναϊκού είναι ψεύτικος. Που λέει πρωταθλητής παντοτινές, όντα. Πες μου εσύ, πού το λέω, πού λέω ψέματα. Πού σε. Δεν ξέρω πότε φτιάχτηκε ο ύμνος και τι ήθελε να περάσει από το ύμνο. Τι είναι αυτό τώρα, δεν θέλω να σου απαντήσω αυτό. Ναι, αλλά παίζει ακόμα στα μεγάλα τηλεοφόρο παίζει. Στο ΆΚΑ παίζει. Ήμασταν κάπως κάτω. Τραγουδάς και εσύ. Δεν βλέπω κάποιο κάτι. Θα το τραγουδήσει άλλο. Δεν γίνεται να μην τραγουδήσει τον ύμνο. Ό,τι και να είναι, ναι. Τώρα δεν θα σου απαντήσω όμως στο θέμα. Ό,τι. Τι να σου πω πάνω σε αυτό. Και λέτε εσά το πιο πελέ, α πούμε. Τι κάνω πελέ. Τι νικήσαμε. Το μάτι του πελέ, ναι. Είναι έφυση στην Ευρώπη γιατί δεν το ξέρει Φώτη μου. Έπαιξε με πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Ήρθε στον Πειραιά και χάσαμε τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε τώρα. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεγάλες νίκες στη Λεωφόρο. Δεν είπαμε τίποτα. Αλλά δυστυχώς για εμάς αυτά είναι μακρινό παρελθόν. Να νικήσει. Δεν μπορεί να πει κάτι για τον Ολυμπιακό στο. Να σου πω κάτι. Άλλο να αποτυπώνει στην πραγματικότητα. Εμείς, ακούτε τώρα, στο ύμνο μας. Που δεν είναι αυτός ο κανονικός, είναι ο δεύτερος. Ναι. Έτσι. Ο κανονικός είναι εκείνος, ο κάτω από μπρος. Λοιπόν, δεν λέει ψέματα που θέλει. Έχει στο μάτι του πέντε. Δηλαδή, ούτε λέει στο μέλλον θα κάνουμε, θα κατακτήσουμε. Λέει για τα ήδη κεκτημένα, άμα παρατηρήσει τον ύμνο μας. Έτσι. Για τα κεκτημένα. Λέει, δεν λέει ότι παντοτινέ μόνο. Τι παντοτινέ. Πού το παντοτινέ. Παντοτινέ, άμα σε παίζει μόνο. Έχαμε μόνο αυτό το πρόβλημα. Εντάξει. Να είσαι καλά. Καλό Πάσχα, κόρη μου, να είσαι καλά. Πώς έγινε λοιπόν, ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη Σάντος και νίκησε. Δεν νίκησε τη Στουρμ Γκρατς. Ρε όποια και να νίκησε, πες στον ύμνο σου ότι νίκησες
Τη Στουτγκάρτς. Τι να την κάνει, για να το πείτε το κάνει. Ό,τι και να είναι, είναι αλήθεια. Μιλάμε για τη Σάντος, καταλαβαίνετε. Για την αλήθεια. Για την πρώτη ομάδα του κόσμου εκείνο τον καιρό. Ναι, μου, όπως είναι η Μπαρσελόνα ή η Ρεάλ, ας πούμε, εκείνο τον καιρό στον πλανήτη ήταν μόνο η Σάντος. Καμιά άλλη ομάδα. Και είχε το Πελέ που τους είχε πάρει από 17 χρονών, τους πήρε 3 παγκόσμια κύπελλα. Και την νίκησε ο Ολυμπιακός από την ομάδα. Η Σπαντάου επιπτώτως είναι γερμανική τώρα. Του Σπαντάου, βέβαια. Νταχάου, Σπαντάου. Πώς δεν πήγε. Γερμανία. Πώς, κάτι συνειρμούς που κάνεις. Όλο με στρατόπεδα τα μπερδεύεις. Γιατί αυτή τι είναι. Κάτσε, έλα να πω. Δεν έχω καμιά δεκαετία κολλή. Εσύ και φύγε. Θα πάμε με πρώτα ο Θεός. Πες για την εκδρομή που ετοιμάζουμε. Α, 2-4. Α, μπρο, το κυρίο δεν ξεχάσαμε. Η εισιτήρια για το Final Four της Βουδαπέστης. Του Champions League του Πόλο. Ναι, του Champions League του Πόλο. Όσοι θέλουν και είναι πολλοί αυτοί, θα απευθύνονται στον Εραστέχνη Ολυμπιακό. Γιατί η ζήτηση είναι μεγάλη. Ναι, έτσι. Ναι. Και να πω και εμείς θα είμαστε. Αυτή εκεί. Η εκδρομή σε αγώνα Πόλο παγκοσμίως δεν υπάρχει. Μαροπλάνα και καράβια. Παρόλο που δεν έχει θάλασσα η Βουλγαρία. Τι δεν έχει θάλασσα. Δεν έχει θάλασσα, τι να κάνουμε. Μην βάλει θάλασσα στην Ουγγαρία. Ποτάμε εσύ τι είναι. Ο Τάμεσης είναι ένας άλλος ποταμός. Yeah, ωραία. Καλησπέρα. Που διασχίζει το Λονδίνο. Όχι, αυτός. Ο Βούδας. Ρε, εσύ το ποιο ποτάμι περνάει μέσα από τη Βουδάπεστη. Ο Βούδας. Ο Βούδας. Ο Δούναβης. Ο Δούναβης, ρεάκι. Ο Βούδας. Εμένα να πεις για τον Δούναβη. Όχι, εσύ να πεις για τον Δούναβη. Ξέρεις τι έχω πάθει εδώ. Ο Βούδας είναι κάτω στις Άλπεις. Ο Βούδας και η Πέστη είναι. Γύρισε να δω. Στο Τιβέτ, που διάλογο είναι. Καλησπέρα. Ρε, τα κύματα του Δουνάβεως, έχω πάθει, μου έχουν σπάσει μια πλευρά. Τι μου λες τώρα. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σου και φάτε. Γιάννης από Μέγαρα. Ναι. Γιάννης. Μάσε γυναικών στο τελικό στη Λευκάδα. Εισιτήρια δεν είχα δώσει μόνο για σχολεία. Όχι αγόρι. Όχι. Υπήρχαν, ναι, πες. Ναι. Υπήρχαν να πάρουν εισιτήρια όλες οι ομάδες. Από 40. 30. Εισιτήρια, ε, 30. Ορίστε. 30. Τι ορίστε, ακούσε δεν ακούσα τα μεγάλα. 30 εισιτήρια, αγόρι μου, δικαιώταν κάθε ομάδα που να τα δώσει όπου αυτή κρίνει και θέλει, έτσι. Ο Ολυμπιακός τα πήρε. Τι θέλει να πει, κάτσε, τι θες να πει. Ναι, τι θες να πεις. Δεν δώσαμε εισιτήρια μόνο στα σχολεία, σε μαθητές. Είπαμε ρε φίλε, όχι. Όχι, δώσανε τις... και σε φιλάθλους. Ναι, δώσανε. Εκεί στις Λευκάδας και εκτός από τους φιλάθλους της Λευκάδας, η κάθε ομάδα που συμμετείχε στο Final Four δικαιούται και 40 εισιτήρια. Θα τη διαθέσει όπου αυτή θέλει. Ο Παναθηναϊκός θα διέθεσε μέχρι τη γέφυρα. Α, θα διέθεσε μέχρι τη γέφυρα, γιατί το γαμίστο ξέρω. Ναι. Άκουσε εσύ, αυτό το που πεις, τη λέξη που είπες, είναι για τις τζαμαρίες. Τζαμαρίες πάγατε. Εντάξει είμαστε. Μεγαριώτη, μέσα στα αυγά εκεί, στα κλωσόπουλα που τα κλώθεις. Βγήκε και ένας ανώμαλος, μεγάλη εβδομάδα. Τζαμαρίες σπάσατε. Και τον Μπούλο. Έχεις το... Αυτά που διαβάζεις είναι τα ψέματα που είπαμε και πριν. Να σου πω και κάτι. Έχεις τον πόνος τώρα, μεγάλη εβδομάδα, εκεί που πήραν τα αυγά, τα άλλα, τα δίκορκα, μπορεί να σου πήραν και κανένα κλωσόπουλο. Να έχεις τον πόνο. Μήπως είσαι κι εσύ κανένας από αυτούς που έχει γιο εισαγγελέα ή αστυνομικό διευθυντή και έχετε την αρβάντα και τα κάνετε. Γιατί πιο πολλοί που πιάνουν. Όσοι συλλαμβάνουν, ναι. Ή συλλαμβάνουν είναι ή γιος εισαγγελέα ή γιος. Πώς το λένε, διοικητή. Ή γιος πολιτικού. Ή γιος πολιτικού. Κάτι τέτοιοι είναι όλοι οι συλληφθέντες. Καταλαβαίνεις, με εσύ που σκληρή... τα αυγά στα μέγαρα. Οι σκληροί χούλικα. Όλοι... Κάτσε εκεί να κάνεις τώρα τα κόκκινα τα αυγά και οι τζαμαρίες που θα πληρωθούν από σένα. Πού θα καταβγώ να συμπληρώσει τα τζαμαρίε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, συνέφερε. Με ακούτε. Ναι, ακούμε. Τα ακούμε. Τάσο από Γαλάτσι, τι κάνετε. Τι ομάδα είσαι, Τάσο. Παναθηναϊκός. Λέγε και εσύ, Τάσο. Τίποτα, εγώ ήθελα να πω μόνο για το Λέτο. Ναι. Άντε, γεια!
Πάρ' το τηλέφωνο και να το πεις. Ναι, πήγε 4 λεπτά, τι θέλετε. Πήρε σε μένα τον Τάκη και τον Νάκη να πεις για το Λέτο. Όχι για το Λέτο, για τη Λέτα. Ναι. Την είδαμε στο Καραϊσκάκι τη Λέτα. Καταρχήν. Βάλε σε παρακαλώ τα γκολ. Ένα λεπτό. Βάλε σε παρακαλώ τα γκολ στο Καραϊσκάκι. Από πίσω, voice over. Τώρα, βάτα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, καταρχήν, όπως έλεγε και ο Στυλ, πάτε εκεί οι οπαδοί και μιλάτε με τους παίκτες. Και συγκεκριμένα μιλάνε οι τρεις, λέει, και οι άλλοι είναι μούγκα και λέτε μη μιλάτε και τέτοια. Ο Λέτο σας είναι συμπαθής. Πήγαινε εκεί πέρα τσακιστείτε όπως πάει η αντιπροσωπεία σας και πήγαινε αγόρι μου να μιλήσεις για τον Λέτο. Ξοδέψατε και πολλά λεφτά να το αγοράσετε. Με τον ίδιο τον Λέτο, ναι, και με τον κάθε διαιτολόγο. Βάλτε τα γκολ που έφαγε ο Λέτο και είδες εσύ από την τηλεόραση. Βάλτε σε παρακαλώ, κύριε σκηνοθέτα. Ερωτήσεις στα ΚΕΠ, είπαμε. Εμπρός. Μεγάλη Δευτέρα. Εμπρός. Ναι. Έλα, φίλε, έλα, καλησπέρα. Μεγάλη Δευτέρα, να πάρω... Καμάρι, λέμε, άντε να πάμε να δούμε τον Ολυμπιακό. Γιορδί, θα γίνει έτσι, θα έχει δεύτερο. Και μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άμα μπορούμε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε με τη διοίκηση, να τους κάνουμε τη μία ανοίξη. Εσύ είμαστε κοντά, δηλαδή. Το κοιτάξουμε, αν το κοιτάξουμε. Είμαστε άνθρωποι. Έπεσε. Αυτό δεν ξέρω, παιδιά, μα τώρα τι να σας πω, αυτό, για τα κοινά. Θα τα πούμε και από κοντά. Θα τα πούμε και από κοντά, περαιτέρω. Θα τα κοιτάξουμε, σίγουρα. Γεια χαρά, Σάκη. Γεια, Σάκη μου, και καλό Πάσχα. Να πω κάτι που ξέχασα πριν στο φίλο του Παναθηναϊκού, το Φώτη, που μιλάγε εκεί για τη Χούντα και αυτά. Λες ότι είσαι 21 χρονών και τη... 23 χρονών. Και ότι τι σε νοιάζουν τα παλιά, πώς το λέγεις. Κάτσε ρε φίλε, εσύ από το 1908 η ομάδα σου, δεν σε νοιάζει η ιστορία της ομάδας σου. Μάθε την ιστορία της ομάδας σου και μην σε πειράζει κάποιες βρωμιές που έχει κάνει. Εγώ τη θεωρώ βρωμιά αυτή. Ναι ρε παιδί μου, τα... Όχι, εντάξει, το παιδί, να μην λέει... Επειδή να σου πω κάτι. Είμαι από το 1996. Ναι, άκουσα, εμένα τι με πειράζει. Επειδή βρήκαμε ένα παιδί και μίλαγε σωστά, μην του βάλουμε... Κάτσε ρε, Άκη, κάτσε ρε, στην Νίκολη του Διαβόλου. Μια χαρά τα λέγαμε το παιδί. Απλά ξέχασα να του πω. Τον Καβρίτσι δεν σκαλώνεις. Τι να πεις, από τα παραδεχόταν, τι να πεις. Ρε, άλλο λέμε ρε εσύ, να διαβάσεις την ιστορία του Παναθηναϊκού από το 8 μέχρι τώρα. Όχι από το 90, καταλαβες. Άμα κατάλαβες. Πού να καταλάβεις. Πού να καταλάβεις. Μόνο εγώ. Εδώ θυμήθηκε από το Ολυμπιακό το 5 το 60. Εσύ άλλο. Καταλάβεις, σου λέω τώρα, και τι μοιάζω τι μου λες τώρα. Που βρήκαμε ένα καλό παιδί. Και τι, τον βρήσαμε, τι του κάναμε. Δεν σου είπα αυτό. Τον βρήσαμε. Δεν σου είπα, τα παραδέχτηκε ο άνθρωπος. Εντάξει, Ρεάκη, άστο. Καλησπέρα, άστο, Ρεάκη. Σε αυτό να παραδέχτηκε. Εγώ μιλάω, Ρεάκη, στο φινάλε. Εγώ θα γίνω κακός. Κλείσαμε. Εσύ ο καλός. Έλα, γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλό Πάσχα να έχετε.